Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε. Παίζουμε εδώ πέρα. Valentine Nickness Island. Μετά από διακοπές Πάσχα, μετά από ένα αρκετά μεγάλο διάλειμμα που φεύγει, σας δεν φάνηκε γιατί έκανα τέτοιο, επιστρέψαμε ξανά στα γνωστά session. Και είμαστε έτοιμοι σήμερα για να πεθάνουμε μαζί μας ο Θανάσης, ο Δημήτρης και ο Πάνος σαν DM. Πάνο, δικό σου. Καλησπέρα και από μένα. Να θυμίσω την προηγούμενη φορά ότι ταξιδέψατε μέχρι το βόρειο ανατολικό ημισφαίριο του κόσμου, στην Ταρνάντας, ακολουθώντας ένα χάρτη που είχατε βρει πολλά session πριν και αρκετές μέρες in-game πριν, στο πτώμα ενός ερπετού, με σκοπό να βρείτε τι κρύβει αυτό το νησί και γιατί το ερπετό σας είπε να ταξιδέψετε μέχρι εκεί. Έχετε ήδη παρατηρήσει ότι το νησί έχει πολλά περίεργα είδη μορφής ζωής. Βέβαια, το περίεργα είναι σχετικό, καθώς οι περισσότεροι από εσάς, πέραν το Χουίξιν, δεν έχετε ξαναβγεί στον εξωκόσμο. Και είστε στο μονοπάτι να πάτε εκεί που έχει σημειωμένο χειρόγραφα πάνω από χάρτη, ένα σημείο, περίπου στη μέση του νησιού του Ταρνάντας, κοντά σε κάτι βουνά. Αφού συναντήσετε κάτι περίεργα πλάσματα, σε ένα ερείπιο βωμό, όπου γύρω-γύρω δεν είχε καθόλου τίποτα ζωντανό, ούτε ζώα ούτε φύση, έχετε ξαναμπεί πλέον στο δάσος και ταξιδεύετε με σκοπό να φτάσετε στο βουνό που είναι σημειωμένο στο χάρτη. Έχει αρχίσει πλέον ο ήλιος και ελαττώνεται. Να θυμίσω ότι το δάσος είναι με πολύ πυκνές φυλλωσιές, με γιγάντια δέντρα, σχεδόν προϊστορικά θα μπορούσε κάποιος να πει. Αυτό. Έτσι κι αλλιώς περνάει λίγο φως ανάμεσα από τις φυλλωσιές. Αυτή τη στιγμή όμως που έχει αρχίσει και σουρουπώνει, το φως γίνεται όλο και πιο λίγο, η ορατότητά σας όλο και πιο ασθενής και η υγρασία έχει αρχίσει και δημιουργεί μια ομίχλη γύρω σας. Πάνω, συγγνώμη, στο προηγούμενο session είχαμε πει, επειδή είμαστε αρκετά τραυματισμένοι όλοι, να σκαρφαλώσουμε πάνω σε κάποια δέντρα μας ανέβασε ο Ντόσιν, σε κάποια δέντρα που είχε βρει ο Σύνχα, για να κάνουμε long rest. Ωραία. Και είχαμε δεθεί πάνω στα δέντρα, τέλος πάντων, και τα λοιπά. Ωραία. Άρα ξεκινάμε από εκεί, είστε πάνω στα δέντρα. Και πείτε μου εσείς τι κάνετε. Έχει αρχίσει σουρουπώνει. Ξέρετε γενικά και από τα δικά σας νησιά ότι εκεί που έχει δάσος και φυλλωσιές και τα λοιπά, το βράδυ, εκτός από πιθανούς κυνηγούς, μαζεύονται και διάφορα ζωήφια, τα οποία μπορεί να είναι δηλητηριώδη ή επικίνδυνα με κάποιον άλλο τρόπο. Οπότε θα πείτε μου τι κάνετε. Πιστεύω το καλύτερο θα ήταν να δεθούμε στα δέντρα και να κάνουμε είτε ένα short είτε ένα long rest εδώ πέρα. Σκηνή έχουμε. Σκηνή... Δεν ξέρω, να δούμε. Πάνω λίγο την καμερά σου. Άμα στα item σας γράφει ότι έχετε, έχετε. Κάποιος είχε πάρει το μεγάλο θέμα ποιος. Πρέπει να το έχει πάρει ο Μιχάλης. Ροπ, 10 μέτρα έχω. Ωραίες. Και με grappling hook. Και με grappling hook, ναι. Πάνω λίγο την καμερά σου χαμηλούσε. Δεν φαίνεσαι καλό. Οπότε αυτό, να δεθούμε πάνω στα δέντρα, να ξεκουραστούμε πόσο, ξέρω εγώ. Εσείς οι δύο σας βασικά είστε πιο τραυματισμένοι. Ένα long rest είναι περίπου 7 ώρες. Να σταματήσουμε για ένα long rest να ξημερώσει κιόλας, μην πηγαίνουμε μέσα στο τεφλάδι με σκοτάδι. Σε 7 ώρες βασικά ξημερώνει ή όχι πάνω. Ο Σύνχα, καθώς το λες αυτό, έχει αρχίσει να πλαγιάζει ήδη και αρχίζει και χασμουριάται λίγο. Για να ξημερώσει υπολογίζετε ότι θέλετε τουλάχιστον ένα 10 ώρο. Εντάξει, εγώ προτείνω να κάτσουμε και τις 10 ώρες, βασικά. Για να αρχίσει να ξημερώνει, να ξέρουμε τι μας γίνεται. Γιατί από όλους μόνο Σύνχα μπορεί να βγει το σκοτάδι, οπότε... Το λέω αυτό και στους άλλους και προτείνω να κάνω αυτό. Θα κρατήσω εγώ πριν τη σκοπιά, που είμαι πιο... Πείτε μου αυτό λίγο τη σειρά με την οποία κρατάτε σκοπιά, αυτό με νοιάζει εμένα. Κρατήσω εγώ πρώτος. Όχι, κρατήσω εγώ πρώτος, ρε, που είμαι πιο δεκτή. Δεύτερος. Που είμαι πιο νταχλάρη.
Τρίτος. Θα κάνω εγώ, αναγκαστικά. Άρα πρώτος ο Σπύρος, δεύτερος Θανάσης, τρίτος εσύ. Ναι. Οκ. Okay. Πάνω από την Dolores, την έχω, λογικά πρέπει να την έχω μαζεύει τώρα για να ανέβουμε πάνω στα δέντρα και αυτά και να δεθούμε. Ναι, καρωμένη υποθέτω την έχεις. Να προσπαθήσω ότι κάνω δαχτυλίδι, με σπαθίδι ή όχι, δεν ξέρω. Όχι, άστε, έτσι όπως είναι. Οκ. Θέλει και πολύ, δεν θέλω να το κάνω, γαμώ το. Ξαπλώνεται λοιπόν πάνω στα δέντρα, στο ίδιο δέντρο. Υποθέτω όχι. Ναι, όλοι οι αγκαλίτσα. Πώς θα... διαβάσει ο τέτοιος. Ξέρω εγώ. Είναι αρκετά μεγάλα τα δέντρα. Αν ναι, μπορείτε να ψάξετε κάπου αριστερά-δεξιά, να βρείτε ένα που να σου χωράει και τους τρεις, άμα θέλετε. Τέσσερις. Ναι, τέσσερις, συγγνώμη. Νικέλο μου. Και τους ανέβασες εσύ, Σύνχα, ε. Ναι, με τον Ντόση τον έβαλα για λίγο, τους ανέβασα και το... Ωραία, το λέω γιατί τα χοντρά κλαδιά είναι σε ένα ύψος γύρω στα 10 μέτρα. Με ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό, έτσι, αν πέσετε και τα λοιπά. Okay. Ποιος δένεται στο δέντρο, γιατί 10 μέτρα σκηνή σας χωράει όλους. 10 μέτρα, έχουμε όλοι σκηνή νομίζω, όχι μόνο εγώ. Εγώ με το Σύνχα τουλάχιστον βασικά. Ναι, πρέπει να έχουμε όλοι. Πρέπει να έχουμε όχι, εγώ με το Σύνχα, εγώ με το Σύνχα. Γιατί τα είχαμε πάρει πρωτοφύγουμε, δεν θα είμαι. Κάπου, τα είχαμε πάρει, κάποιος μας τα είχε δώσει. Άρα πείτε μου τα ζευγάρια πώς δένεστε, μόνο και είμαστε εκεί. Θα δεθώ εγώ με το Quicksin και ο Σύνχα με την Elwood, βέβαια. Okay. Ακριβώς. Βλέπω το μάτι που γυαλίζει. Οκ, δένεστε λοιπόν. Το Altar, το βράδυ πέφτει. Το Altar το βλέπουμε από εδώ, ή που είμαστε ή όχι. Όχι, όχι. Όχι. Έχετε απομακρυνθεί αρκετά. Η νύχτα πέφτει, αρχίζει και σουρπώνει. Πολύ γρήγορα βλέπετε ότι τα πυκνά φύλλα του δάσους κρύβουν και το ελάχιστο φως του φεγγαριού που λάβει πάνω στον ουρανό. Και σας καλύπτουν με σχεδόν πλήρες σκοτάδι. Ποιος δεν έχει Dark Vision? Ναι. Κανείς βασικά δεν έχει, όλοι humans είστε. Ναι, όχι, το όχι, σύνχρο όταν έχει τον τόση νομίζω. Ναι, και okay, ναι, μόνο είναι, όταν ναι. Έχω βγαλμένο τον τόση, τότε. Οκ. Okay. Ναι, κανείς δεν έχει, μόνο, οκ. Okay. Άρα, είστε στο μαύρο σκοτάδι και το μόνο που σας βοηθάει, η μόνη αίσθηση που σας βοηθάει είναι η ακοή. Όπου καταλαβαίνετε ότι το δάσος παίρνει πραγματικά ζωή το βράδυ. Mm-hmm. Αν σας φαινόταν ότι είχε αρκετό θόρυβο και ζωάκια που κουνιόντουσαν σε θάμνους, έντομα που πετούσαν γύρω σας, τώρα το βράδυ είναι τουλάχιστον 2 με 3 φορές πιο έντονη η θόρυβη. Ακούτε πολύ συχνά από κάτω σας να κινούνται ελαφρώς, να τρέχουν ζώα. Τα κουνούπια εννοείται σας έχουν κάνει επιδρομή. Και δεν βλέπετε τίποτα. Παρ' όλα αυτά, πέφτετε για ύπνο. Θα κρατήσουμε το τέτοιο που είπαμε. Ναι, κρατάω εγώ σκοπιά πρώτη. Κάνα 3 ώρα, πόσο ξέρω εγώ, 4 ώρα. Ωραία. Πόση απόσταση έχουν τα κλαδιά μεταξύ τους? Ας πούμε, κάτσε να σας βάλω λίγο πώς είστε. Εντάξει, είπα ότι κρατάω εγώ σκοπιά πρώτη. Ναι. Είστε κάπως έτσι. Κρατάω την πρώτη σκοπιά. Είστε κάπως έτσι, οκ. Okay. Σε διαφορετικά δέντρα. Στο ίδιο δέντρο, εδώ ας το πούμε στη μέση είναι ο κορμός. Ποιο βλέπουμε, που κοιτάμε, Βλέπετε? Α, δεν σας έχω μεταφέρει. Είναι και αυτό ένα θέμα. Οκ. Σπύρο, κατά τη δική σου βάρδια, εκτός από περίεργους ήχους αριστερά και δεξιά, παρατηρείς ότι στο δέντρο το οποίο έχετε κάτσει έχουν κάνει επιδρομή μεγάλα περίπου 4-5 εκατοστά, σαν μυρμήγκια μοιάζουν. Αυτό το βλέπεις όταν το φέρνεις πολύ κοντά σου με το ελάχιστο φως που περνάει. Χρώμα και τα λοιπά δεν μπορείς να καταλάβεις λόγω του σκοταδιού.
τα οποία βλέπεις ότι αρχίζουν και σας περπατάνε και σας δαγκώνουν. Θέλω από όλους, ως και αυτοί που κοιμούνται, ένα physical save. Ωραία, καλά ξύπνω. Να δω αν έχω κάποιο σύν. Τα πρώτα, πρώτα πάνω. Ξεκινήσω από το 99. Εγώ δεν νιώθω τίποτα γενικά. Εμένα φεύγουν. Έχεις καλυφθεί με τον τέλειο τρόπο, ρε παιδί μου, που περνάει αέρας, αλλά δεν μπορεί να περάσει οτιδήποτε με μεγαλύτερα και εγώ μόνοι από τον τρόπο. Έχει βάλει την Halloween από πάνω, έχει σκεπαστεί. Ωραία. Να σέβει την Halloween. Παρατηρείτε ότι με το τσίπημά τους, εκτός από ένα μικρό ελαφρύ τσούξιμο και φαγούρα μετά, νιώθετε, οι κοιμισμένοι δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Εσύ, Σπύρο, νιώθεις σαν ελαφρώς το σώμα σου να υψώνεται πάνω από το κλάδι. Νιώθεις πολύ ανάλαφρος. Νιώθεις σαν γύρω-γύρω να βλέπεις το μάτι σου να μπορεί και να χρησιμοποιεί αυτό το ελάχιστο φως καλύτερα, με μεγαλύτερη απόδοση και να βλέπεις πιο καθαρά. Βέβαια σε τρώει το σημείο εκείνο πάρα πολύ. Ναι. Και νιώθεις αυτό σαν πιο ανάλαφρος. Παρατηρείς σαν να νιώθεις σαν να αιωρείσαι. Παρ' όλα αυτά δεν το κάνεις. Ναι, καλά, είμαι και δεμένος, φαντάζομαι. Είσαι και δεμένος, ναι. Αλλά νιώθεις σαν το σώμα σου να μην ακουμπάει στο δέντρο, σαν να αιωρείται. Παρ' όλα αυτά, όταν το πιάνεις και όταν βλέπεις, γιατί πλέον βλέπεις σχετικά καλά, τουλάχιστον 1-2 μέτρα μακριά σου, βλέπεις ότι δεν αιωρείς. Παρ' όλα αυτά η αίσθηση είναι αυτή. Ωραία, με το που βλέπω μακριά μου, κατευθείαν κάνω και ένα τσεκάρισμα αριστερά-δεξιά. Wow, ξέρω εγώ. Ρίξε ένα perception. Κάτσε να τσεκάρω και τι παίζει. Ήθελα να σου ρωτήσω, μόνο το passive perception βλέπω. Ποιο είναι το active perception? Είναι πάνω στα saves πλέον το active. Μαζί με το. Οπότε ρίχνω με μισό lead τέτοιο, έτσι. Ή όχι. Ναι. Κάτσε. Πόσο σου λέει. 2,5 λέει και στην παρένθεση λέει μισό for perk. Άρα συν. Το bonus. Bonus είναι αυτό για το perk. 3. Άρα με ρίχνω με 3. Lead. Ναι. Okay. Αφού τα μπούσταρες όλα σε αυτό το τέτοιο, τα άρχισες εκεί. Ναι. Πού είναι 1,5 βλέπω εδώ. Lead, 2 lead, 2 και πού στα το 1, εντάξει. Έχει και 3. Δεν το βλέπω. Έχει και 3. Μόνο 3 drawback βλέπω. Δεν πειράζει. Οκ. Okay. Θα το ψάξω. 63 είναι. Εντάξει, στα 1-2 μέτρα δεν βλέπεις τίποτα περίεργο. Παρ' όλα αυτά βλέπεις ότι αυτός ο στρατός από Βερμίγκη έχει αρχίσει και ξαπλώνεται πάνω σας. Βλέπω, δηλαδή μαζεύεται πράγμα πολύ. Ναι. Κάτσε να δω. Βλέπεις ότι βγαίνουν από κάπου πιο χαμηλά. Δεν μπορείς, δεν φτάνει η όρασή σου μέχρι τόσο. Αλλά φαίνεται ότι έρχονται από κάτω από τον κορμό. Εδώ έχω δαυλό. Hook, water skin, potion, healing. Όχι, δεν έχω δαυλό. Πρώτος έχω κάποιους όλους. Ξυπνάω τον Quixin. Του λέω... Quixin, ξύπνα. Μας κάνουν δρομή τα μπερμίκια. Διώξτε από πάνω σου. Κάνω τα διώχνω. Του λέω, έχεις δαυλό, να ανάψουμε μια φωτιά. Μήπως θα αποθαρρύνει. Πάρτε όλοι ένα light wound λόγω των μπερμικιών. Γιατί σας αρχίζουν πλέον και σας τρώνε σε διάφορα σημεία. For fuck's sake. Κάνω mind link στον σύμβολο. Κόκκινο, ε! Το light είναι το κόκκινο. Ναι. Ωραία. Κάνω mind link στον σύμβολο και του λέω και του φωνάζω και αυτό να εξηγήσει και να δείξει το μερμήν και εγώ πάνω του. Αφαιρέστε και οι υπόλοιποι και άλλοι δύο ένα light wound. Okay. Ωραία, τέλεια. Βλέπετε τα πετάτε από πάνω σας, αλλά συνεχίζουν και έρχονται. Σύμβολο, φωτιά, είσαι φωτιά. Πες να έχω κάτι. Halloween, εσύ, κάποιος. Να πεθάνει από αυτά. Η Halloween λέει έχω τσακμακόπετρα, άμα βρούμε... Βασικά ξύλα έχει λέει εδώ γύρω. Βέβαια είναι πολύ υγρά, έχετε κάποιο ξερό ξύλο στην τσάντα σας. Λοιπόν, εγώ... Να θυμίσω ότι η Halloween έχει και... είναι και χτυπημένη, έτσι, είναι δεμένη με επιδέσμους. Ναι. Βγάζω... Τα πετάω όλα αυτά από πάνω μου. Ναι. Συγκεντρώνομαι, βγάζω τον Ντόση έξω και του λέω να κάνει ένα breath σε όλα τα μυρμήγια που μαζεύονται. Okay. Το breath όμως... Α! Και εσείς πού θα πάτε?
Στη βάση, αφού από κάτω δεν έχουν την μερμήγκια. Α, οκ. Okay. Αναπετάξτε δηλαδή αυτά που υπάρχουν πάνω σας. Οκ. Okay. Πάνω, αυτά που είναι πάνω σε μένα, θέλω να προσπαθήσω να πιάσω όσο μπορώ. Και να τα σκοτώσω, απλά να τα κρατήσω. Να μην τα πετάξω. Καταλαβαίνεις. Συλλογή. Ναι, μπορείς. Κάτι τέτοιο, ναι. Εντάξει, είναι 5 εκατοστά, δεν είναι εύκολο, αλλά ναι, έτσι ναι. Μπορείς να το κάνεις κουτ. Θέλω να σου πω να, όσο το δυνατόν πιο άθικτα, αλλά νεκρά. Σκέψου ότι είναι στο μέγεθος κατσαρίδας. Το νιώθεις, ρε παιδί μου, όταν σε δαγκώνει, σου βγάζει αιματάκι mm-hmm. και μετά νιώθεις και εξίσιμος. Φαντάζομαι, ρε παιδί μου, ότι θέλω να τους πιέσω και να τους πιέσω λίγο το κεφάλι, ξέρω να τους κάψω. Επιτήριο. Κι όσο είναι... Κι όσο έχω σκοτώσει, να τα μαζέψω κάπου, ρε παιδί μου, σε ένα κομμάτι ύφασμα, σε ένα κάτι. Ωραία, γράψε, ξέρω εγώ ότι dead... Εγώ αρχίζω να θυμάμαι πόσο χρήσιμο θα ήταν ο σάμπλετ τους εδώ πέρα. Εγώ το ίδιο χειρόμουν μόλις τώρα. Η αλήθεια είναι. Άρα τι να κάνουμε, τον κλάψαμε. Τι να κάνω, έτσι. Πόσο να γράψω πάνω. Γράψε... Όσα, 3-4 dead. Γράψω 4 dead. Red dance. 4... Red dance. Οκ. Οκ. Τα σκοτώνετε λοιπόν, τα πετάτε από πάνω σας. Κουρασμένοι που σας σταμάτησε τον ύπνο. Τι κάνετε? Σας λέω, πέντε θέλετε να συνεχίσετε, εγώ μπορώ να κρατήσω σκοπιά ακόμα, δεν έχω κρατήσει. Λίγο συμπήματα και αυτά, αλλά κομπλέ, κατά τα άλλα. Εντάξει, ξανάρθω. Αν έκαψε τον τέσσο στη φωλιά τους, όχι, αλλά αν θέλετε να μετακινηθούμε για να πάμε κάπου αλλού. Φαίνεται ότι έχουν σταματήσει πάντως να θέλετε, θέλετε να κάνετε μια προσπάθεια να κοιμηθείτε πάλι και αν γίνει κάτι πάλι να σκοθούμε και να φύγουμε. Ναι, ας δοκιμάσουμε μια ακόμη φορά. Έχει το νου σου. Ποιος φυσία ρε παιδιά στην Ευρώπη. Πέθετε για ύπνο. Πάνω αυτή τη φορά, αν αντιληφθώ κάτι νωρίτερα, θα τους συμβήσω πιο άμεσα. Άμα δω ότι πάλι okay, κάτι ναι, θα σου πω, αν με το passive perception πιάσει κάτι, ναι, 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 τώρα ναι. Βλέπεις και λίγο καλύτερα. Okay. Και εσείς που ξυπνήσετε, παρατηρήστε τα μάτια σας, βλέπουν πιο καλά από ό,τι θα έπρεπε στο σκοτάδι. Το effect αυτό, εσύ Σπύρο, που αργείς να κοιμηθείς, βλέπεις ότι σε κάνα μισάωράκι εξασθενεί όπως και το υφαγούρα. Αυτό ήθελα να σου ρωτήσω, ναι. Πόση ώρα κρατάει. Ωραία. Τελειώνει η βάρδιά σου και έρχεται η βάρδια του Quixin. Ή του... Quixin. Το ξυπνάω τέτοιο. Δικιά μου βασικά είναι η δεύτερη. Η δεύτερη δικιά σου είναι. Ναι. Εντάξει, οπότε κάνω mind link για να μην φωνάξω και ξυπνήσω. Οπότε κάνω mind link στο σύρχα για να ξυπνήσω. Και του λέω, σύρχα ξύπνα, ήρθε η ώρα να φλέξεις. Σύρχα σηκώνεσαι και πιάνει σκοπιά. Η σκοπιά βέβαια είναι κάτι πολύ σχετικό γιατί πραγματικά δεν βλέπεις τίποτα γύρω σου. Πολύ συχνά ακούς θορύβους κάτω από το δέντρο. Παρ' όλα αυτά φαίνεται ότι προς το παρόν... Όταν ακούω κάτι, βγάζω λίγο το ντόση να τσεκάρει τι ακριβώς υπάρχει και μετά το ξαναβάζω μέσα. Όταν κάθε φορά που ακούω κάτι τέτοιο. Οκ. Γι' αυτό, δεν και εσύ γι' αυτό, βγάζεις το ντόση. Όχι, τερμπόνις θέλει. Δικαιωτή. Α, είναι τερμπόνις, όχι. Είναι power attention. Συν θα πέφτεις και εσύ για ύπνο και ξυπνάει ο Χουιξίν. Χουιξίν κάπου στα μέσα της βαρδιάς σου, δεν ξέρω αν θες να κάνεις κάτι. Τι να κάνω, όχι, να θεραπευτείς, να μόνο. Τι άλλο να κάνω. Στα μέσα της βαρδιάς σου βλέπεις ότι έχει αρχίσει σιγά σιγά και ο ήλιος ανατέλει και ελάχιστες λιαχτίδες φωτός περνάνε μέσα από τα παχιά φύλλα και πέφτουν μέσα στο δάσος. Παρατηρήσω ότι από κάτω η ορατότητα είναι σχεδόν μηδαμινή, όχι τόσο λόγω σκοταδιού πλέον, αλλά λόγω της πυκνής ομίχλης και της υγρασίας που έχει δημιουργηθεί το βράδυ με την έλλειψη του φωτός. Περίπου στη μία μισή ώρα, όταν δηλαδή έχεις αρχίσει πλέον και βλέπεις, ακούς από κάτω στην πυκνή ομίχλη και βλέπεις μια σκιά να κινείται στην πυκνή ομίχλη και να τριγυρνάει στο δέντρο σου και στη γύρω περιοχή. Η σκιά φαίνεται να έχει μέγεθος σαν ένα, τι να σου πω τώρα, σαν ένα πολύ πολύ μεγαλόσωμο σκυλί ή σαν ένα μικρό άλογο. Ναι. Δεν φαίνεται να εστιάζει προς τα σας. Παρ' όλα αυτά, το βλέπεις να κινείται στην περιοχή. Ναι. Θα βγάλω το bow, αθόρυβα, ρίχνω κάτι γι' αυτό.
Ορίστε. Θέλω να βγάλω τον πόλο αφόρημα. Αργά, αργά, δεν βιάζουμε. Ρίξε ένα stealth check. Ναι. Θα δω πόσο έχω τέτοιο όμως. Λοιπόν, αν πόσο... θέλετε να κάψετε μου το λέτε πριν να ρολάρετε, έτσι απλά. Ναι, κανονικά. Το stealth να θυμίσω είναι κάτω από το Thieves Art. Ναι, έχεις ένα Thieves Art και stealth ένα μισό, άρα 1,5. Ωραία. Δεν θα κάψω κάτι, όχι. Θα το ρίξω έτσι. Ναι, εντάξει. Καλημέρα σας. Το βγάζεις, αλλά βλέπεις ότι την ώρα που το τραβάς, λίγο το backpack σου σέρνεται, πάει να φύγει, το πιάνεις τελευταία στιγμή, αλλά κοπανάει στο ξύλο και σπάει ένα μικρό κλαδάκι, ακούγεται ένα κλάτι. Παρατηρείς ότι η φιγούρα, η σκοτεινή, η σκιά μέσα στο πυκνή ομίχλη σταματάει για λίγο. Αφού γκράζεται, μυρίζει, δεν μπορείς να καταλάβεις. Το έχω βγάλει τώρα τον μπό όμως, έτσι. Ναι. Ωραία. Τραβάω από τη φαρέτρα ένα τόξο και το έχω, δεν τεντώνω, απλά το έχω ρε παιδί μου κλεισμένο. Ναι. Και κάθε με ακίνητος και το κοιτάω εδώ τι θα κάνει. Βασικά όχι, και θα κάνω ready action, μπορώ να κάνω ότι αν πάει να ανεβεί, να επιτεθεί, να το χτυπήσω. Ναι. Ωραία, κάνω αυτό. Κάνω ready action και περιμένω να δω την αντίδρασή του και δεν κάνω τίποτα. Το κλείνω εκεί πέρα εγώ. Η φιγούρα λοιπόν βλέπεις ότι έπειτα από κάποια δευτερόλεπτα που σταματάει, αρχίζει και πλησιάζει προς το δέντρο σας. Ναι, πόσο ψηλά είμαστε εμείς? Περίπου 10 μέτρα. Ωραία, ο Μίλκι πόσο ύψος έχει? Από το έδαφος έχει γύρω στα 4-5 μέτρα. Ωραία. Αν ανεβεί πάνω στο... πάει να ανεβεί πάνω και το δω... Βασικά κάθομαι στο ready action εκεί πέρα, δεν κάνω κάτι. Αν πάει να ανεβεί γρήγορα να επιτεθεί, θα μολύσω το τόξο, ας πούμε, στο ready action. Αλλιώς το περιμένω. Ωραία. Βλέπεις ότι η σκιά γυρνάει 2-3 φορές γύρω από το κορμό του δέντρου, σταματάει για λίγο και αρχίζει και κατευθύνεται προς το βορρά. Και χάνεται από τα μάτια σου. Ωραία, όταν μου φύγει, ξυπνάω τους υπόλοιπους. Ξυπνήστε τώρα, φεύγουμε. Πετάμε, τι έγινε? Τι έγινε, τι. Πάμε και θα σας πω στον δρόμο. Κάτι στείλανε να μας ανιχνεύσει. Βρήκε ότι είμαστε εδώ πέρα. Πρέπει να φύγουμε εδώ τώρα. Κοιτάω στο δεξιά του, λέω προς τα που έφυγε. Προς το βορρά. Έχετε αναπληρώσει όλοι. Εκεί το βουνό δεν είναι. Ναι, προς τα εκεί που πάτε κι εσείς. Ναι, ναι, προς τα εκεί που πάτε κι εσείς. Το Alter, το μας έχουν ήδη, αυτοί είναι, αυτούς που θέλουμε να βρούμε θα είναι. Ωπα, να ρωτήσω κάτι. Μισό. Δεν αναπληρώνουν τα πάντα, μόνο light wounds. Μόνο light wounds και ένα moderate. Α, καλό το πράγμα. Εντάξει, μπλε. Όχι, συγγνώμη, και όλα τα moderate, sorry. Είναι long rest. Όποιος έχει φάει πάνω από moderate δεν αναπληρώνεται έτσι απλά. Να ρωτήσω κάτι. Ναι. Που μπορεί να είναι ζωτική σημασία. Το life έχει αυξηθεί. Εγώ έχω 3 τριάρια συνολικά, maximum. Όχι. Αυτό είναι δηλαδή το life μας. 3-3 και 1 έχω βασικά. Α, με το καινούργιο σύστημα, sorry, όχι, πρέπει να προσθέσετε όλοι στο TAF 1-3 ένα moderate wound. Παραπάνω. Άρα έχουμε 4 moderate. 4 moderate δηλαδή συνολικά, εντάξει. Οπα. 45. Το Alter πάνω προς το πού είναι? Το Alter είναι προς το νότο. Νότιο-ανατολικά. Το έχουμε αφήσει πίσω μας, οκ, εντάξει. Ναι. Τι κάνετε, ακούω. Λοιπόν, ομάδα. Λέω, προς τα εκεί που φύγε, λέω, είναι προς τα εκεί που πρέπει να πάμε και εμείς, έτσι δεν είναι? Ναι. Προς την κατεύθυνση, ναι, προς βόρεια πρέπει να πάτε κι εσείς. Ο Ντόσος σηκώνει μόνο ένα, σύγχα. Ναι, και μόνο εμένα. Ναι, λοιπόν, δεν σηκώνεσαι λίγο ψηλά να δεις, μην έρχεται τίποτα προς τα εδώ, να πάμε να κρυφτούμε. Η ομίχλη ακόμα δεν έχει πέσει εντελώς. Ναι, οπότε δεν πρόκειται να δεις κάτι. Ναι, οπότε δεν πρόκειται να πάμε πουθενά, η αλήθεια είναι. Εγώ δεν κοιτάμε, δεν κατεβαίνω κύριε, να ξέρετε, για κανένα λόγο. Εσύ μας ξυπνήσεις να κατεβούμε, ρε. Ναι, μπέσανε βασικά τώρα, αλλά τι να κάνω, πείτε μου. Ναι, καλό είναι να μην ξέρουν ότι είμαστε σε αυτό το σημείο. Τουλάχιστον μέχρι να ξέρουν ποιοι ήταν αυτοί. Τα δέντρα καλά είναι πολύ μακριά. Ναι, μεν ψάχνουμε να βρούμε κάποιον, αλλά καλό είναι
να ξέρουμε ποιος είναι αυτός ο κάποιος. Ναι, τα δέντρα, τα υπόλοιπα είναι πολύ μακριά μας. Τα δέντρα τα υπόλοιπα, όχι. Ανά περίπου 3-4 μέτρα έχει δέντρα. Χοντρά δέντρα μεγάλα και πιο μικρά ανάμεσα. Να κάνουμε ταρζάν. Ναι, το σκέφτηκα για ταρζάν βασικά, να μετακινηθούμε σε κάποιο άλλο δέντρο. Ας πούμε, ξέρω εγώ, κάνα δεκαριά μέτρα μακριά. Για να μην είμαστε εκεί ακριβώς που μας περιμένει, που μας βρήκε αυτό που μας είδε. Δεν ξέρω καν ήταν αυτό βασικά. Καλό είναι να μην είμαστε εδώ καθόλου. Και αρχίζω και λύνω. Αν είπε μύρη στην περιοχή, μας με άκουσε, οπότε κατάλαβα σε μια άτυχη στιγμή και μετά έφυγε τρέχοντας. Αγγελιοφόρος που κάνει αυτό το πράγμα. Μπορεί να πάει να φωνάξει κι άλλο κόσμο, ναι. Ναι, δεν ξέρω τι γίνεται. Καλό είναι να βγούμε από το δάσο να ξέρουμε τουλάχιστον τι μας γίνεται. Αυτός που πρόκειται να έρθει, η ομάδα που έχει να έρθει, να ξέρουμε. Okay, οκ, άμα είναι, θα μετακινηθούμε σε μια θέση, ξέρω εγώ, 100 μέτρα μακριά, σε ένα δέντρο 100 μέτρα μακριά. Θα μείνουμε εκεί. Κρυφή. Στέλ. Θα ρωτήσω, εσύ είχα το πολύ βλέπουμε στην ομίχλη. Όχι. Όχι, μόνο πάνω, από εδώ που είμαστε βλέπουμε καθόλου, ή τουλάχιστον όταν ανεβήκαμε, ή ξέρω εγώ τώρα φαίνεται καθόλου να ρεώνουν τα δέντρα, να γίνεται ξέφωτο καθόλου, ή όχι. Από εκεί που είστε, όχι, όχι. Έτσι όπως είμαστε ανεβασμένοι πάνω. Όχι, όχι. Έχετε πυκνά κλαδιά γύρω σας και πυκνές φιλοσιές, δεν βλέπετε, όχι. Mm-hmm. Ωραία. Πρέπει να ανεβείτε πάνω από τα δέντρα για να δείτε. Λύνουμε και κατεβαίνω κάτω. Πώς. Το σκαρφαλώνω. Θα σκαρφαλώσω προς τα κάτω. Πώς. Μια μισή. Κάνε ένα τσεκ. Αθλέτηξη ακροπάτη. Τον σταματάω. Βγάζω τον τόση και απλώς το... Αρχίζω να μας μεταφέρνω κούρια σιγά σιγά. Α, ναι. Καλύτερη ιδέα. Γραμπώ τον τόση και κατεβαίνω. Οκ. Μέσα στην ομίχλη μου φαίνεται... Κατεβάζεις υποθέτω έναν έτσι, Θανάση, ε. Να. Σας κατεβάζει λοιπόν ο Ντόση έναν. Στην ομίχλη που κατεβαίνω κάτι βλέπω τίποτα παράξενο, μιας και κατεβαίνω πρώτος. Όχι. Βλέπεις απλώς σε μία απόσταση περίπου 2-2,5 μέτρων. Πιο πέρα δεν βλέπεις τίποτα. Mm-hmm. Μόνο σκιές. Okay. Και παρατηρείς ότι κάτω το χώμα είναι ιδιαίτερα υγρό. Έτσι κι αλλιώς το νιώθω όλη στην ανάσταση, ότι έχει πολύ υγρασία η ατμόσφαιρα. Mm-hmm. Αφού κατεβείτε όλοι, θέλω ένα formation λίγο πώς θα κινήσετε από εδώ και πέρα. Ναι. Λοιπόν. Βασικά με το που κατεβαίνουμε πιάνω τον Quicksin και του λέω... Quicksin, έχει λίγο το νου σου. Βασικά... Βασικά κλείσε με το στόμα, του λέω, για να μην φωνάξω. Δώσε με ένα κλαδί να δαγκώσω και αν γίνει κάτι, απλά κλείσε μου το στόμα, ξέρω εγώ, να μην ακουστώ. Και πάνω βγάζω τον Dolores, προσπαθώ να κάνω τον Dolores τέτοιο. Και εγώ έχω ένα διάξιο να το ρίξω μπουνιά στα μούτρα, άμα πάει να φωνάξει. Όχι μπουνιά, ρε, κάτσε. Πώς το λένε, προσπαθώ να κάνω τον Dolores σπαθή. Οκ, τράβα. Τράβα και ρίξε. 70 και πάνω είπαμε. Ωραία. Τώρα κάτσε, περίμενε επειδή είναι 2,5 και συν το μισό που είναι στην παρένθεση, 3 δηλαδή. Όχι, το μισό είναι για perception. Αυτό α, είναι perception. Για perception, οκ, okay, εντάξει. Άρα 2 και βάλουμε και μισό. Τραβάς την Dolores και για άλλη μια φορά βλέπεις σκηνές θανάτου, βλέπεις πόλεμο. Βλέπεις φωτιά, βλέπεις στρατόπεδα, δύο αντίπαλα στρατόπεδα να συγκρούονται και να πεθαίνουν χιλιάδες. Παρατηρήσω ότι το ένα στρατόπεδο είναι, αποτελείται από ανθρώπους και από ερπετά γιγαντιαία τα οποία έμοιαζαν με αυτό που έχεις δει, mm-hmm. που είδατε μαζί. Απ' την άλλη μεριά βλέπεις ότι έχει, θα μπορούσες να πεις άνθρωποι, δεν είσαι σίγουρος όμως γιατί είναι ιδιαίτερα παραμορφωμένοι. Θα μπορούσε να πει τέρατα, παρόλα αυτά μοιάζουν αρκετά με ανθρώπους. Κάποια από αυτά για να είσαι σίγουρος ότι είναι τέρατα. Ένας πόλεμος στον οποίο πεθαίνουν και από τις δύο μεριές χιλιάδες. Νιώθεις τον πόνο του καθενός. Νιώθεις τις φωτιές. Νιώθεις τους ηλεκτρισμούς που βγαίνουν από τα στόματα αυτών των τεράστιων πλασμάτων.
Νιώθεις τα σπαθιά, νιώθεις να σου τρυπάνε τελείω το μάχη. Καθώς... Αλλά όλα αυτά μόνο για μια στιγμή. Καθώς το δαγκώνω το, το ξύλο του δαγκώνω, ακούσα, ακούτε από εσένα, ξέρω ένα κομμαχητό που αρχίζει και γίνεται δυνατό. Εσείς παρατηρείτε ότι για κάποια δευτερόλεπτα, σχεδόν για μισό λεπτό, είναι, αφού φωνάζει, τον βλέπετε είναι αποχαυνωμένος. Και πέφτω κάτω. Κοιτάει στο κενό. Και πέφτω κάτω στα γόνατα. Και ξαφνικά και πάρε και ένα moderate damage. Α, αυτό το, αυτό θα το 2D4 ισχύει ή όχι. 2D4 rounds είναι αυτό. Πόσο μένει στάνε. Α, είναι στάνε αυτό, εντάξει, οκ. Τι παίρνω, moderate. Ναι. Οκ. Έλεγε μου πλέον τρέχει πάνω σου και σου λέει σε καλά, Harvard. Χουίξεν μακούς που... που αρχίζω και γυρίζω, ξέρω και φωνάζω, αλλά προσπαθώ να δαγκωθώ όσο μπορώ με το κλαδί. Με το ξύλο. Πού είναι εσύ τον, χτυπάς ή όχι? Όχι, δεν χτυπάω, απλά κοιτάω γύρω-γύρω αν παρατηρώ κάτι να μας έχει ακούσει. Και πέφτω κάτω στο γόνο του. Ρίξε ένα perception. Εγώ. Μισό. Εγώ είναι μαζί με το save σου το ενεργό perception. Πάνω-πάνω. Ναι. Μισό. Mental, έτσι, ναι. Έχω ένα. Ναι. Λοιπόν, Κούντο, εδώ είσαι. Πάμε. Έτσι, ρε παιδί μου. Ωραία. Ακόμα δεν μην γιάξω από χτες. Δεν παρατηρείς κάτι ιδιαίτερα περίεργο. Αυτό που παρατηρείς ή κάτι να σας παρακολουθεί, κάτι να κινείται. Αυτό που παρακολουθείς είναι μεγάλα hooves, πιθανότατα του πλάσματος που είδες, στο έδαφος γύρω σας, τα οποία φεύγουν προς το βορρά. Χούβες όμως, κανονικά ενσκές, πλές. Σαν οπλές φαίνονται, ναι. Ναι. Λέω να εκμεταλλευτούμε την ομίχλη, να κατευθυνθούμε προς τα εκεί, αφού μπήκαμε μέσα στην ομίχλη, να σου παρέχει και κάποια κάλυψη, θεωρώ, κάποιο stealth, κάποια, όχι ακριβώς stealth, μας βοηθάει, ας πούμε, σαν κάλυψη, να εκτεθούμε πιο γρήγορα και πιο εύκολα. Και μόλις πάσει ο Μίχλη, θα ελπίζω να έχουμε βρει κάτι και να πάμε λίγο πιο ομαλά. Τι λέτε? Ας εκμεταλλευτούμε το περιβάλλον γύρω μας. Συμφωνώ. Πάνω συνέρχομαι εγώ. Ναι, συνέρχεσαι. Είσαι καλά. Σηκώνομαι όρθιος, βγάζω το κλαρί το οποίο το έχω λυκίσει, ξέρω με τα δόντια. Σου λέω, αυτό το σπαθήλο έχει πολεμήσει εδώ πέρα. Είδω πολύ νεκρό κόσμο, πολύ θάνατο, πολύ σφαγή, πολύ, δεν ξέρω, πολύ αίμα. Και έχει πολεμήσει, σου λέω, σε αυτό το σημείο εδώ πέρα, ενάντια σε αυτά τα αρπετά σύνχα που είδαμε. Δεν ξέρω τι μπορεί να συναντήσουμε εδώ πέρα. Τα αρπετά, το δράκο. Ναι. Και είδα και ανθρώπους οι οποίοι δεν ήταν άνθρωποι, δεν ήταν. Δεν ξέρω, κάθε φορά που τραβάω την Dolores βλέπω ακόμη και πιο παράξενα πράγματα. Πάντως παρατηρείς ότι οι Dolores ήταν στο χέρι των πλασμάτων που μοιάζανε με άνθρωποι, αλλά ήταν παραμορφωμένοι. Mm-hmm. Ήταν εναντίον των ανθρώπων και των ερπετών. Ναι, ναι. Σου λέω ότι κάθε φορά που τραβάω την Dolores βλέπω και κάτι παραπάνω, και κάτι πιο παράξενο, και κάτι πιο εξωφρενικό. Δεν ξέρω πόσο θα αντέξει το μυαλό μου ακόμα. Σε τέτοια πράγματα. Όταν δεν μπορείς να την πάρεις, άλλο θα την πάρω. Θα προσπαθήσω να αντέξω όσο το δυνατόν περισσότερο. Πάνω, εκεί πέρα που έκαψε χθες ο Ντόση, βλέπω καθόλου τα μερμήγια, ξέρω εγώ, τη φωλιά, κάτι. Δεν είναι ακριβώς φωτιά αυτό που κάνει εντός. Βλέπεις μια μαυρίλα. Είναι σκοτάδι, είναι cold damage, είναι νεκρότη damage. Ακόμα καλύτερα. Βλέπω τη μυρμήγκια καθόλου εκεί πέρα πτώματα. Βλέπεις μια τρύπα η οποία ναι, είναι γεμάτη με πτώματα. Ωραία, σκάβω λίγο και παίρνω μια χούφτα από αυτά. Οκ. Εγώ θα τα κάνω γράφτη σε πόσο είναι αυτά, δεν κλειτώνε. Σκυμμένα κιόλας, έτοιμα, έτοιμο. Οκ, okay, έτσι λέω που πάμε, τι κάνουμε, λέω, γιατί ήμουν λίγο θολωμένος, δεν ξέρω τι παίχτηκε. Πάμε προς το βορρά, γιατί το πλάσμα το οποίο
Μας είδε, το είδε να πάει προς εκεί πέρα και λέμε να εκμεταλλευτούμε το γεγονός ότι έχει ο Μίχλη και να μας παρέχει κάποια κάλυψη και μόλις σπάσει ο Μίχλη θα δούμε τι θα κάνουμε, ή τι θα έχουμε δει. Είναι νομίζω το καλύτερο χαρτί που μπορούμε να παίξουμε. Οκ. Καλώς. Όσο γρηγορότερος από εμάς θα πρότεινα να πάω εγώ μπροστά και εσείς να ακολουθάτε. Εάν συμβεί κάτι, να έρθω πίσω να σας προειδοποιήσω. Φτιάχτε μου ένα formation με κατεύθυνση έτσι. Ο Σύμιχα λογικά μπροστά. Προτείνω να πάμε δίπλα ο Χουέξι λίγο με εμένα. Ναι, ναι. Και από πίσω η Elwin ή ανάμεσα. Ανάμεσα βασικά. Οκ. Okay. Και θα να μιλήσω στην Elwin μόλις σου βρω. Και αρχίζετε και, και κινείστε προς τα βόρεια, έτσι. Ναι. Ωραία. Μίλα στην Elwin όσο περπατάτε. Έχετε τα όλα σας έξω, το σωστά. Ο Ντός είναι έξω. Όχι. Τον σβήνω από εδώ και το βάζεις εσύ μετά. Οκ. Okay. Λέω στην Elwin, έχεις καθόλου ιδέα από crafting? Συγγνώμη λίγο γιατί το έχω ξεχάσει, δεν το έχω σημειώσει κάπου αυτό. Η Elwin, της έχετε δώσει κάτι να κουβαλάει? Κάτι όπως της έχει δώσει ο Σύνχα, νομίζω, ένα σπαθί, ένα... Ναι, το έχεις δώσει? Light blade. Οκ, φίλε, το γράψα. Οκ, πάμε. Πες, Σπύρο, συγγνώμη. Τι, ρωτώ την Elwin, λέω... Αρχότης, έχεις καθόλου εκπαίδευση λέω, πάνω σε alchemy ή σε κάτι crafting ή τέλος πάντων σε ουσίες ή οτιδήποτε παρεμφερές? Σου λέει όχι, δεν γνωρίζω. Οι κύριες σπουδές μου είχαν να κάνουν με την κοινωνία, με την διοίκηση, με την ιστορία, με τέτοια πράγματα. Ο πατέρας επέλεξε αυτό το πεδίο για μένα. Ο σύμβουλος των αδελφών μου για το μέλλον. Κατάλαβα. Κάνω την ίδια ερώτηση και στο Χουίξιν που είναι λίγο παραδίπλα. Του λέω το ίδιο πράγμα. Λέω Χουίξιν, εσύ μήπως στα καράβια και αυτά είχες κάτι παραδώσει με κάποια συγκεκριμένη τέχνη τέτοια? Ναι, πες μου, τι θέλεις. Κάτι μπορούμε να κάνουμε. Σου λέω τα μυρμήκια που μας δάγκωσαν χθες. Δεν ξέρω αν το παρατήρησες, αλλά οξύνανε τις αισθήσεις μας. Ή τουλάχιστον οξύνανε τα μάτια σίγουρα. Εκεί που ήταν απόλυτο σκοτάδι, ξαφνικά μπορούσα να δω, όχι μακριά, αλλά μπορούσα να δω 1-2 μέτρα πια παραπέρα. Ναι. Ξέρω, γι' αυτό σου λέω, έσκαψα και έβγαλα τα μερμή και αυτά, δεν ξέρω αν τα αλέθαμε με κάποιο τρόπο ή θα μπορούσαμε να αποστάξουμε κάποιο από αυτό το, δεν ξέρω, δηλητήριο έχουν, δεν ξέρω τι ουσία μπορεί να έχουν μέσα. Εγώ, ναι, Παναγιώτη, έχω πάρει alchemy, τι μπορώ να κάνω γι' αυτό? Κάνε alchemy check. Ωραία. Βάζω ρίχνω ένα συνένα, δηλαδή. Κάτσε να δω. Πόσο έχεις, πόσο σου γράφει. Ναι, γιατί... Λοιπόν... Πες να μπορεί να ρίξει και κανένα κόσμος knowledge, μήπως ξέρει, μήπως έχει ιδέα αυτή τη δυνατότητα τι κάνει. Τι λοιπόν, knowledge δεν βλέπω κάτι να έχω. Όχι, αλλά έχεις, ναι, alchemist είναι κάτω από το crafting, άρα πόσο ρίχνεις, πόσο προσθέτεις. Μισό, γιατί ακόμα το ψάχνω. Τα secondary skills πήγαινε. Secondary skills, ναι. Α, crafting. Alchemist έχω 0,5. Και δικαίω, γι' αυτό. Άμα θες να κάψεις είναι πνεύμα. Θα βάλεις όμως και τον bonus του skill, όχι μόνο τον bonus του perk, έτσι. Περίμενε λίγο, περίμενε. Λοιπόν, το bonus του perk είναι, περίμενε, 0,1,5 δηλαδή. Μπράβο. Ναι, δεν θα κάψω τίποτα βασικά, γιατί ποιος ξέρει τι μας περιμένει. Λοιπόν. 70. 70. Ωραία. Παρατηρείς ότι το αίμα των μερμηγκιών φαίνεται να έχει περίεργη μυρωδιά. Πιθανότατα, όπως το μυρίζεις κιόλας, βλέπεις ότι ελαφρώς νιώθεις μια αναζωογόνηση και νιώθεις λίγο πιο έτσι, πιο ανάλαφρος, πιο χαρούμενος. Πιθανότατα να έχει και παρεσιογόνες... Ναι. Ικανότητες. Τώρα πέρα από αυτό θα πρέπει να πας κάπου να δοκιμάσει με brewing. Ναι. Να δεις τι μπορεί να σου βγάλει. Ωραία.
Βρήκαμε τι θα κάνουμε όταν τελειώσει όλο το adventure. Θα ανοίξουμε μια ωραία μπιναρία. Λοιπόν, ψηλέ, τα βρουμίγια θα φαίνονται ιδιαίτερα ενδιαφέρον από θέματα αλχημίας. Η αλήθεια είναι. Αλλά για να σου πω μεγαλύτερη σιγουριά, θα πρέπει να πάμε σε ένα εργαστήριο πρώτα. Okay, σου συγκιστώ να μην τα φας όσο είμαστε στην αποστολή. Μάζεψα όσο μπορούσα. Το πολύ πολύ μια ιδέα που σκέφτηκα ότι αν τυχόν χρειαστεί κάτι και σκεφτούμε ότι μπορεί να χρειαστούν τα μερμήγκια αυτά, μπορούμε να τα αλέσουμε πρόχειρα και να τα ρίξουμε μέσα στο healing potion. Ναι, αυτό θέλω να σου πω, ότι επειδή μου βγάζει λίγο έτσι μυρωδιά του μια περίεργη αλκαλική αίσθηση, θα σου πρότεινα να μην τα φάσω σε εμάς αποστολή. Όχι, αυτό λέω, ότι αν προκύψει κάτι. Το τσίπημά του μα έβγαλε κάποια, σου όξυνε την όραση, μπορεί να τα χρησιμοποιήσει έτσι, μόνο να τα τσιπάνε. Τώρα είναι λίγο νεκρά για να μας εμπίσουν, η αλήθεια είναι. Εντάξει, βλέπεις, πάντω κράτε και πάντως αυτό, δούμε. Αν τυχόν χρειαστεί οτιδήποτε, να ξέρεις και εσύ ότι μια ιδέα είναι να τα αλέσουμε έτσι πολύ πρόχειρα και να τα ρίξουμε μέσα στο... Είναι κακή ιδέα από ό,τι σου λέω, είναι πολύ αλκαλικά. Άκουσέ με, να τα ρίξουμε μέσα στο healing potion και να το πιούμε μαζί με το healing potion. Με το? Μαζί με το healing potion. Ναι. Όλα αυτή τη συζήτηση ξέρεις. Σε ανάγκη, το λέω τώρα. Ότι αυτό μπορεί και να λειτουργήσει, μπορεί όμως και να έχει, να έχει περίεργα effects. Ναι, είτε αυτό, να κυλώσει το poison, είτε να έχει παρενέργειες άσχημες. Ναι, αυτό του λέω, αυτό το λέω και στον Χάρη, όχι τώρα όσο μας αποστολεί, είναι λίγο επικίνδυνο. Αυτό σου λέω πάλι. Σε ανάγκη μεγάλη, αυτό σου λέω. Αν χρειαστείς κάποια ανάγκη μεγάλη. Πάμε τώρα γράμματα, τι να κάνουμε, άντε πάμε. Απλά να ξέρεις και εσύ να έχεις μια ιδέα αυτό. Εντάξει. Μόλις το πιείς, μόλις το βλέπω ήχους. Λοιπόν, και κινήστε προς τον βορρά. Αφού περπατάτε κάνα μισάωρο, πρώτος ο Σύνχα, αλλά και με πολύ μικρή διαφορά κι εσείς, με ελάχιστα δευτερόλεπτα, πιάνετε μια πάρα πολύ ωραία μυρωδιά μπροστά σας. Μυρίζει, πώς μυρίζει όταν κόβεις μια φράουλα, και την έχεις κοντά στη μύτη σου, mm-hmm. αυτή τη γλυκιά μυρωδιά της φράουλας, αλλά σκεφτείτε, ξέρω εγώ, 100 φορές πιο έντονη. Και η μυρωδιά έρχεται κάπου προς τα εδώ. Η ομίχλη έχει αρχίσει πλέον και αραιώνει. Οι λιακτίδες που περνούν ανάμεσα από τα φύλλα εξατμίζουν την υγρασία και έχετε αρχίσει και βλέπετε σε μια απόσταση περίπου 7-8 μέτρων γύρω σας. Και ίσως είναι χανή πιο γουστά, οπότε... Εγώ θα πέσω κάτω στο έδαφος, θα τους κάνω σινιάλο να σταματήσουν και θα πάω σιγά σιγά να δω τι ακριβώς συμβαίνει. Μέρπιν. Οκ. Αν έχει ιδιαίτερο, θα τραβήξω την άλλη πίσω από ένα δεύτερο και θα κάτσουμε μαζί με την άλλη πίσω από ένα δεύτερο. Κάνε ένα stealth, υποθέτω, να κάνεις ή όχι. Για να πηγαίνεις έρευνα. Να. Ωραία. Με μισό speed, έτσι. Για το έρευνα θέλεις 2 turn points για να πηγαίνεις ένα μέτρο. Να, οκ. Okay. Οκ, okay, ρίξε μου ένα stealth. Ρίξε ένα stealth. Αυτό το 52 είναι? Ναι. Κινείσαι λοιπόν, κάνε 4 μέτρα μπροστά και βλέπεις όπου βλέπετε δέντρα, βλέπετε κάπου που είναι πιο έντονα τα δέντρα, σκεφτείτε ότι αυτά είναι δέντρα πραγματικά, τα πράσινα. Mm-hmm. Βλέπεις δίπλα από ένα δέντρο. Πήγαινε, έλα λίγο πιο μπροστά ρε. Μη φοβάσαι. Άλλο ένα. Εκεί. Πες μας για παιδιά. Λοιπόν, πίσω από το δέντρο, βλέπεις αυτό εδώ, ένα γκρι πράγμα, γύρω του φαίνεται να έχει ένα είδος γλίτσας, slime, το οποίο όμως βγάζει μια φοβερά ωραία μυρωδιά.
δεν προλαβαίνεις να αντιδράσεις και βλέπεις από αυτόν εδώ τον... από αυτόν εδώ τον... το δέντρο από πίσω μια μεγάλη φιγούρα πετάγεται και ερμάει προς τα πάνω σου ξαφνιάζοντάς. Μεγάλη φιγούρα σαν τι μοιάζει δηλαδή. Θα τη δεις τώρα. Γιατί το πρόγραμμα για κάποιο λόγο λίγο σέρνεται. Ένα δράκο. Ή ένα άλλο. Ένα alien. Μια στιγμούλα κύριε. Ναι. Κάτσε λίγο να τη φτιάξει τη φιγούρα. Γλυκούει αυτό. Αυτό το μέγεθος. Να σας το δείξω λίγο μεγάλο. Παρατηρείς ότι ελαφρώς το εσωτερικό του φωσφορίζει, σαν να έχει ηλεκτρικές εκενώσεις, η ουρά του έχει ένα έντονο φως, αντί για πόδια, εδώ δεν φαίνεται καλά, είναι hooves, πιθανότατα αυτό που είδατε, οι πατημασιές, και τα μάτια του ελαφρώς λαμπυρίζουν. Γύρω του έχει scales και καρφιά. Βλέπεις ότι βγάζει έναν ήχο, κάνει ένα και σουρμάει. Θέλω, μισό λεπτάκι να βάλω λίγο μουσική πρώτα απ' όλα. Θέλω ένα defense με ένα level drawback γιατί είσαι surprised. Και θα παίζουμε μετά με rounds. Λίγο που φέρνει να δω τη μουσική γιατί δεν ακούγεται. Ναι. Έχω δύο level lead επειδή έκανα level up, πήρα καινούριο defense στο dodge. Okay, και ψοδεύω και ένα, ναι. Ρίξε. Α, το 96 είναι. Ναι. Με μεγάλη ευκολία βλέπετε μια μαύρη σκιά πετάγεται δίπλα από το δέντρο. Με μεγάλη ευκολία ο Σύνχα πηδάει δίπλα της και βλέπεις ότι αυτό είναι έτοιμο, σηκώνει την ουρά του σαν σκορπιός. Σηκώνει την ουρά του σαν σκορπιός και βλέπεις ότι από το στόμα του τρέχουν γκρισάλια σαν το slime που είδες πάνω σε αυτό το γκρι αντικείμενο. Προσθέστε μία όλη τα initiative σας. Ναι, ναι, το βάλα. Παρατήρησε ότι το πλάσμα κινήθηκε με αστραπιαία ταχύτητα. Φίλοι μακριά. Πάμε. Αυτό. Τα μεγάλα σαγόνια του είναι σχεδόν δίπλα από το κεφάλι σου. Βλέπεις ότι το στόμα του βγάζει αυτή την ωραία μυρωδιά. Πιθανότατα για να έλκει άλλα φυτοφάγα ζώα και να τα τρώει σαν παγίδα. Και βλέπεις, κάνει μια κίνηση με την ουρά του σαν να προσπαθεί να σε καρφώσει. Τι κάνεις? Αυτό δε με κάνει επίθεση. Προσπαθώ να φύγω προς τα πίσω. Άλματα προς τα πίσω. Κάνε ένα dodge. Και στη σειρά σου θα κινηθείς. Τα 10 points μην ξεχνάτε να κρατάτε. Wow. Με μεγάλη ταχύτητα λοιπόν, ακόμα μεγαλύτερη από αυτό το πλάσμα. Άλλωστε έχεις εκπαιδευτεί σε τέτοιου είδους μάχες όταν ετοιμαζόσουν να ανακαβαλήσεις για πρώτη φορά τον φοινικά σου. Αποφεύγεις το χτύπημα, βλέπετε ότι η ουρά καρφώνεται κάτω και φαίνεται σαν από τη μύτη της ένα μπλε υγρό να εξαπλώνεται και να απορροφάται από το χώμα. Που έχεις είναι. Ναι. Λοιπόν. Ελόγου και Χάρβιντ είναι πίσω από το δέντρο, έτσι θα πρέπει να πάτε. Ναι, ναι. Πάμε. Θα του ρίξω με τον Μπόου. Οκ. Γιατί βασικά το βλέπω ότι είναι λυσασμένο, είναι φαίνεται σε φρενίτιδα. Φαίνεται σαν να κυνηγάει, όχι σε φρενίτιδα. Φαίνεται πολύ υπολογισμένες οι κινήσεις του και σου θυμίζει όπως είναι η τίγρης στην περιοχή σου, στα δάση της περιοχής σου, πώς κυνηγάει μια τίγρης. Ξαφνικές επιθέσεις
και μετά άγρια χτυπήματα στο θύραμα μέχρι να πέσει κάτω. Δεν είμαι σίγουρος αν θα το καλμάρω κάπως και το ότι θα σέψω δεν παίζει. Μπορείς να δοκιμάσεις. Ναι, τι ακριβώς κάνω γι' αυτό. Μπουτσου μπουτσου. Τι εννοείς? Τι θα κάνω, δηλαδή υπάρχει, έχω κάτι που να με βοηθάει σε αυτό, δηλαδή σκέφτομαι κάπως να... Δεν θα σκληθώ. Στο cosmos knowledge από κάτω έχει nature και survival, δεν έχει τίποτα από τα δύο. Άρα ό,τι κάνεις θα μπορούσες απλά να ξοδέψεις λίγο πνεύμα για να το προσπαθήσεις. Ωραία. Απλά να σημειώνετε τι leads χαλάτε, γιατί δεν φαίνεται κάτι. Θα ρωτήσω κάτι. Γιατί με αυτό το καινούργιο seat έχω χάσει την μπάλα. Τα leads τα δικά μου. Α, είναι εδώ πέρα, ε. Στα abilities κομπλέ. Λοιπόν, έχω πνεύμα. Ένα μπορώ να κάψω, έτσι, πλη max. Max ένα σε κάθε ρολ. Και έχεις τρία να κάψεις τη μέρα. Ναι, 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 κομπλέ, 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 λοιπόν. Δεν γαμιέται. Θα κάνω 2 μέτρα μπροστά. Ίσα-ίσα. Λοιπόν... Άρα χαλάς 1 turn point. Α, όχι, free speed 2 μέτρα. Δεν ναι, ναι, ναι. Χαλάς κανένα turn point. Και όχι ένα πνεύμα. Σηκώνω τα χέρια μου. Και του κάνω ho! Ρίξε. Παρατηρήσε σύνχα εσύ που είναι δίπλα σου και έχω εξήνα από μακριά ότι το πλάσμα σαν να κάνει ένα βήμα πίσω και σαν η ουρά του να τραβιέται πίσω, όχι έτοιμη να επιτεθεί, αλλά σαν αμυντική στάση. Σύνχα. Σύνχα, μην κουνηθείς. Κάνω mind link βασικά και το λέω αυτό. αυτό θέλει όμως κάτι να σου αντιγράψω την power. Για να ξέρεις θέλει turn points να κάψεις για να το κάνεις αυτό. Έχω turn point για να κάνω κάτι τέτοιο. Έχω κάνει μόνο το... Αυτό δεν σου και κάτι, free action ήταν, έχει turn points, ναι. Ωραία. Οπότε καίω και τους turn points ανάλογους για να κάνω mining και λέω στο σύνχαμα στο μυαλό του μην κουνηθείς. 10 turn points είναι στο αντιγράφω να ξέρεις, το βάζω. Ωραία. Στο Black Watcher από κάτω. Ωραία. Σύνχα. Πέρα από αυτό που είπε, εγώ κατάλαβα τίποτα ιδιαίτερο από την πρόθεσή του. Τι πάνε να πει μην κουνηθείς. Αφού το ηρέμησα, βλέπεις το κάλμαρα. Αυτό... Το βλέπεις ότι είναι ψηλοαμυντικό το πλάσμα τώρα. Δεν δείχνει τα δόντια του, έχει μαζέψει τα δόντια του και φαίνεται σε αμυντική στάση. Σαν να περιμένει να δει τι θα κάνεις. Okay, εγώ πάω κι εγώ σε αμυντική στάση και το κοιτάζω λίγο προσεκτικά, κοιτάζω πίσω του Χουίξιν με ένα απορριμμένο ύφος, τι γίνεται. Okay, κινείσαι. Όχι, δεν κουνιούμαι, απλώς είμαι σε dodge ουσιαστικά. Χάρβιν. Βλέπω που έχουν, σταματήσει, έχουν μπει σε αμυντική σχεδίο και δεν θα χυμίξω όπως είχα στο μυαλό μου να κάνω. Θα ανοίξω απλώς το power το... το defender, θα ανοίξω το defender με τους 10 πόντους. Okay. Και δεν κινείσαι. Ναι. Η Έλοιν βλέπει ότι είναι έτοιμη να τρέξουν στον αδερφό της. Προσπαθώ. Της λες κάτι. Όχι, ναι, σε πρώτο χέρι της λέω, περίμενε λέω, μην κάνεις βέστιες κινήσεις. Ωραία, σε κοιτάει η Έλοιν και καθυστερεί το γύρο της. Σου λέει μόνο σύνχα. Το πλάσμα. Το πλάσμα βλέπει σύνχα, σου γρυλίζει, σου δείχνει τα δόντια του. Και κάνει ένα βήμα πίσω. Και περιμένει. Πού εξήν. Λοιπόν, δύο αργά βήματα μπροστά, 2 μέτρα, σιγά σιγά, 4-5 βήματα, σιγά σιγά όμως, πρόνιμος. Και όπως κρατάω το τόξο, σηκώνω και το χέρι μου, το τόξο κρατάω στο αριστερό χέρι, σηκώνω και το χέρι μου και το ακουμπάω απαλά κάτω, τόξο. Okay. Καπνώ το χέρι μου, το δεξί, ξέρω εγώ, μπροστά έτσι. Από τέτοια απόσταση. Ακίνητος, ναι. Θα πλησιάσω, ξέρω εγώ. Άρα 2 μέτρα εδώ πέρα
απάλι σιγά σιγά, φρόνιμος, με τα χέρια ξέρω εγώ ανοιχτά, ότι δεν είναι απολύ. Και απλώ το χέρι ξέρω όλοι περιμένω εκεί, ακίνητος. Ρίξε άλλο ένα, με δύο level lead, γιατί ήδη το βλέπεις ότι το έχεις φέρει περίπου εκεί που θες. Όχι fail, όχι fail, όχι fail, σε παρακαλώ, όχι fail. Βλέπεις αυτό, σύγχα, κατεβάζεις το κεφάλι και ετοιμάζεται σύγχα να σου γυρίσει την πλάτη. Μην κουνηθείς, βλέπω μέσα μου και προσεύχομαι. Και να γυρίσεις προς τον Χουι Ξιν. Οκ. Εγώ σιγά σιγά, πολύ σιγά, αρχίζω και κινούμε λίγο προς τα πίσω, ξέρω εγώ, 1-2 μέτρα. Με το που κάνεις 2 μέτρα, βλέπεις και κοιτάει νευρικά, αλλά ξαναγυρνάει το βλέμμα του προς τον Χουι Ξιν. Χάρβιν. Και είμαι πάλι σε dodge. Οκ. Χάρβιν. Μπορώ να έχω 2 powers ανοιχτά ή μόνο ένα? Μπορείς να έχεις. Μπορώ να έχω παραπάνω από ένα power ανοιχτό ή μόνο ένα? Όχι, ένα. Μόνο ένα. Τίποτα. Ένα power τα οποία κρατάνε πάνω από ένα γύρο μπορείς να έχεις μόνο έναν. Τώρα αυτά δεν αναφέρουν για γύρο. Για ένα λεπτό λέει το ένα, ένα λεπτό λέει το άλλο. Και... άμα δεν σου λέει duration σημαίνει ότι είναι instantaneous, οπότε μπορείς να το κάνεις αν έχεις ανοιχτό άλλο power. Οκ. Δηλαδή τώρα που έχω το defender, ας πούμε, μπορεί να ανοίξω και το telepathic link αυτό. Ναι. Το telepathic link πλάκα δεν λέει κάτι. Απλά πρέπει να μιλήσουμε κάποιον. Ναι. Α, for one hour, ναι, οκ, εντάξει, το μπλε τώρα. Άρα και αυτό έχει duration, άρα δεν μπορείς να το ανοίξεις. Περνάνε διαφορετικά, δηλαδή αν δεν μπορώ να έχω 2 duration, δεν μπορώ να έχω 2 metern. Ναι, προς το παρόν δεν έχουμε. Okay. Το έχω βάλει να έχουμε ένα για να δούμε στο πλέτες πώς θα πάει. Φοβάμαι ότι θα γίνει σπασμενιές έτος. Κομπλέ. Κρατάω, συγκρατώ την Έλουιν πάλι εγώ και τη λέω ότι μην κάνεις από ό,τι φαίνεται που θέλει να την ρημίσει. Αν δεις οτιδήποτε απειλητικό, άσε να το αναλάβουμε εμείς. Καλό είναι να μην πλησιάσεις πολύ. Είσαι τραυματισμένη που θες. Περιμένει. Φίξιν, βλέπεις αυτό διστακτικά με την ουρά του πάνω. Έρχεται προς εσένα. Και σαν να μυρίζει. Σαν να νομίζει ότι κάτι θα του δώσεις. Παίζεις. Ναι. Έχω ρεϊσιόνς. Ναι, ας πούμε ότι έχετε πάρει κάποια ρεϊσιόνς. Να σε ρωτήσω κάτι. Μπορώ να δω τι φύλλο είναι. Βλέπω από κάτω τίποτα να κρέμεται. Κάνε ένα τσεκ πάλι. Τι... κάνε perception. Το ίδιο. Nature check, όχι perception. Εντάξει, να το δεις μπορείς. Το θέμα είναι να καταλάβεις από αυτό που βλέπεις τι παίζεις. Ναι. Πού κάτι. Να δω λίγο. Μπορεί να είναι σαν το Avatar και να έχει μόνο ουρά με τέτοια μας. Εντάξει, τα Avatar είχαν ένα αρσενικό θηλυκό, αλλά το θέμα είναι ότι το nature, το από κόσμος knowledge. Ναι. Στην ουσία δεν παίρνεις κάποιο πόνο, δεν κάνεις κάτι. Ναι, το μπλε. Λοιπόν, ρόλ. Πραγματικά δεν έχεις ιδέα, δεν βλέπεις κάτι που θα μπορούσες να καταλάβεις τον γενικό όργανο. Ωραία, θα μπορώ να βγάλω ένα σιγά σιγά ένα ration από το backpack και να το... Βλέπεις ότι περιμένει αυτό, διστακτικό, αλλά περιμένει. Βγάζω το ration σιγά σιγά και το δίνω. Στο στόμα? Βασικά ρε παιδί μου το πετάω στον αέρα για να το πιάσει, ας πούμε, ξέρω εγώ, στο 1 μέτρο απόσταση πόσο είναι. Βλέπεις με μια αστραπιαία κίνηση, σχεδόν όσο χρειάζεσαι να ανοιγοκλείσεις τα μάτια σου, να κάνεις blink, το έχει πιάσει και το έχει καταπιεί ήδη. Και κάθεται κάτω και περιμένει κι άλλο. Ωραία, του δίνω και το επόμενο. Τρώει και το επόμενο και περιμένει. Ωραία. Άμα λοιπόν, σκέφτομαι να απλώσω το χέρι σιγά σιγά να το αγγίξω. Αυτό μπορώ να το κάνω σε κατάσταση dodge. Ναι. Ωραία, είμαι σε dodge και απλά απλώνω το χέρι να το ακουμπήσω, ξέρω εγώ, πες το όχι στο στόμα, στα πλάγια, χωρίς να φανώ απειλικό όμως, πολύ σιγά σιγά. Βλέπεις ελαφρώς νευρικό, αλλά παρόλα αυτά αφού το έχεις ταΐσει κάθεται. Με το που το αγγίζεις, νιώθεις σαν κάτι, έναν ελαφρό πόνο, σαν κάτι να σε τρυπάει, παρόλο που δεν φαίνονταν εκεί που τάγκησε να έχει εγκάθει, και νιώθεις αυτό το μπλε υγρό που ρέει μέσα του, να ρέει και σε σένα. Εσείς βλέπετε, στα σημεία που είναι γυμνός, στο κεφάλι, δεν ξέρω εσύ και στα χέρια, οι φλέβες του να λαμπυρίζουν ελαφρώς γαλάζιες. Πέρα από το ελαφρύ τρύπημα όμως, εσύ δεν νιώθεις κάποιο πόνο. Αυτό βλέπεις σηκώνεται. Και κάθε δίπλα σου. Μπορώ να το κάνω mind link. Πώς, δοκιμάσεις.
Άμα δεν έχει να απαντήσει, πώς θα μου απαντήσει. Λοιπόν, θα του πω καταρχάς, κάνω μάγκλιν, θα του πω μη φοβάσαι. Δεν είμαστε εδώ πέρα για να σε βλάψουμε, ούτε θα καταπατήσουμε το χώρο σου. Νιώθεις, δεν μπορείς να το εξηγήσεις πώς το νιώθεις, αλλά νιώθεις σαν οι παλμοί του να πέφτουνε, σαν να ηρεμεί. Ωραία. Το ξέρεις, δεν μπορείς να εξηγήσεις γιατί το ξέρεις, ναι, αλλά το ξέρεις. Ωραία, ωραία, ωραία. Και το συνεχίζω να το χαϊδεύω, πάλι νιώθω κάτι, σε όλο το χαϊδεύω, απαλά, απαλά, ντρεμίσω. Τίποτα, τίποτα. Απλά, εσείς το παρατηρείτε ότι οι φλέβες του, σε όσο σημείο φαίνεται γυμνός, είναι γαλάζιες πλέον. Λοιπόν, μην έχω κάτι όμως. Σιγά σιγά ήρεμα του λέω, Ξύν, είσαι καλά, είσαι... Σε έχει ελεγχεί αυτό το πλάσμα, τι γίνεται, είσαι... Και σιγά σιγά αρχίζω και πιάνω το τόξο μου να το βγάλω. Και σηκώνω το χέρι μου και του κάνω... Δεν κάνω τίποτα, mindling μόνο. Μην κάνεις τίποτα. Λοιπόν, και συνεχίζω να το χαϊδεύω. Και το ρωτάω, τι είναι, σκέφτομαι να μην το προσβάλλω βασικά. Τι να του πω. Εσύ ήσουν πριν στο δέντρο, του λέω σε mindling, και άμα ήσουν εσύ, ξέρω εγώ, σήκωσε το ένα πόδι. Το βλέπεις, σε κοιτάει λίγο περίεργα και γέρνει το κεφάλι του αριστερά-δεξιά σαν να προσπαθεί να καταλάβει τι του λες. Ναι. Δεν πειράζει, λέω, μπράβο, μπράβο, καλό παιδί. Πάνω κάνω mindling στο Χουίξιν και του λέω, Χουίξιν, φωσφορίζεις λίγο. Βλέπετε τον Χουίξιν όταν το χαϊδεύει, αυτό σηκώνει την ουρά του ψηλά, σαν να το χτυπήσει, αλλά αρχίζει και την κουνάει αριστερά-δεξιά. Λοιπόν, mindling, κυνηγούς, αγόρι μου, θες να πάμε μια κυνήγη. Φίλε μου, το πω, αγόρι μου, φίλε μου. Τον βλέπεις ότι σε κοιτάει περίεργα, σαν να μην καταλάβαινε, αλλά φαίνεται χαρούμενο από την ουρά του. Ωραία. Τι θα κάνουμε τώρα, κάτι θα σκεφτώ, τι πρέπει να κάνουμε μετά, να δει άμα μας ακολουθήσει, θα είναι καλό σύμμαχος από ό,τι βλέπω. Και καλό σύντροφος. Κουίξι, φωσφορίζεις. Λοιπόν, λέω σε mindling, ηρέμησε. Εγώ είμαστε μόνοι μας, νομίζω βρήκαμε ένα σύμμαχο. Εγώ να ηρεμήσω, αλλά μέσα στις φλέβες σου ξέρεις τι έχεις. Ένας τρόπος πάει να το μάθουμε. Να σε σφάξουμε. Όχι. Νομίζω ο φίλος μου θα διαφωνεί με αυτή την ιδέα. Πλησιάζουμε σιγά σιγά από το τραμμάκι του Νέλου, γιατί της λέω πάμε προς τον αδερφό σου, λέω. Πάσχος στα εκεί, βλέπεις αυτό, έρχεται μπροστά στον Wixin και αρχίζει και γρυλίζει. Όχι, έχει πάω περιμετρικά. Από εδώ πίσω. Πίσω. Και πάω στο σύνδεχα. Λοιπόν, και το πιάνω και το κάνω ηρέμηση. Κάθε κάτω. Λάω κάτω. Mindling, ηρέμηση. Το χαϊδεύω. Κάθε κάτω. Ηρέμηση. Είναι φίλοι μας, ηρέμηση. Μπορώ να μου κάνω mindling να του δώσω ότι αυτή είναι φιλική, κάπως να του εξηγήσω ότι είναι φιλική, να του πω ότι είναι φίλοι. Ό,τι θες μπορείς να του πεις, το θέμα είναι φίλοι. Ωραία, θα κάνω mindling και του λέω ότι είναι φίλοι μας. Ηρέμηση. Δεν θα σε πειράξει κανένας. Βλέπεις, συνεχίζει να έχει τα μάτια του όμως καρφωμένα πάνω του. Κάθεται ήσυχος. Οπότε. Λοιπόν, από ό,τι βλέπω πεινάει, επομένως... Λέω εγώ σιγά, μήπως να, άμα το ταΐσουμε κι εμείς να μας δεχτεί, δεν... Είστε φιλοί τώρα, τι... Πεινάει, ήθελα να σας πω ότι είτε θα το ταΐσουμε, είτε θα πάμε για ένα fast hand, να το ταΐσουμε, να μας νιώσει σαν αγέλη, να δεθούμε λίγο όλοι μαζί, να... Είναι τα πράγματα καλύτερα. Αφού είναι φιλικό, είναι κρίμα να το σκοτώσουν. Λέω σε mindling στο σύνχα. Πολύ φιλικό. Ναι. Εντάξει, παιδί μου, δεν μας έχει φάει ακόμα και από ό,τι φαίνεται έχει φιλικές διαθέσεις. Τι κάνουμε. Αν με φάει, εντάξει, τι κάνουμε, μετά φάξτε το. Τι να σας πω. Τι κάνουμε. Τώρα αυτό τα λέτε εξωτερικά, τα λέτε mindling, πώς τα λέτε. Τα λέμε mindling. Εγώ μόνο να μιλήσω, δεν μπορώ να κάνω mindling. Εγώ του λέω, το απαντάω σε mindling αυτό που είπα. Θέλει λοιπόν ένα fast hand για το καινούριο μας σύμμαχο. Του λέω του Χουίξιν, λέω τι κάνουμε, λέω τι έχουμε σκοπό να κάνουμε. Οκ, δεκτό σύμμαχος θα κάνουμε.
Σου λέω Mindling και σου λέω είτε θα το ταΐσουμε, γιατί πεινάει, είτε θα πάμε για ένα fast hand. Να βρούμε ένα θύραμα να φάει να τελειώσουμε. Ναι, καλό θα ήταν να μην ξοδέψουμε όλες τις προμηθείες μας, σε περίπτωση που αποδειχθεί τέτοιο. Θα πάω να ρίξω μια ματιά παραπέρα, μήπως βρω κάτι μικρό, κάτι ζωντανό, κάτι τέτοιο. Βασικά νομίζω ότι μπορεί να βρει πιο εύκολα από εμάς αυτό και θα του κάνω ένα mining και θα του δώσω, θα του πω πάμε για κυνήγι, ότι πάμε να κυνηγήσουμε, να το περάσω την εικόνα θέλω βασικά, όχι ακριβώς μόνο από τη φράση, δεν ξέρω αν γίνεται ή πώς γίνεται. Okay, απλά μην κυνηγήσεις εμάς. Όχι, θα κοιτάξω τα μάτια και θα του πω πάμε για κυνήγι και... Κάνε ένα mental save. Mental save. Προσπαθώ να δημιουργήσεις την εικόνα του κυνηγιού στο κεφάλι σου. Ναι, αυτό το πάμε λίγο τώρα. Λοιπόν, μισό. Ωραία, έχω ένα. Μπορώ να κάψω και ένα ακόμα πνεύμα για να κάνω βάλω δύο συνολικά. Ναι, και θα σου μένει ένα πνεύμα, ε. Σημείωνε τα αυτά στο character sheet σου, μείωνε τα για να τα ξέρεις. Ναι, ναι, ωραία, λοιπόν, ναι. Okay. Βλέπεις ότι σηκώνεται, αρχίζει μυρίζει και τρέχει προς τα δω. Ωραία. Τρέχω, παίρνω το όπλο και το ακολουθώ κατά πόδας. Οι υπόλοιποι. Καθόμαστε το πούμε. Οκ. Βασικά εγώ παίρνω, τραβάω την Halloween, βγάζω το τόξο και αρχίζω και ακολουθάω λίγο προς τα πίσω. Με απόσταση. Οκ. Okay, αφού τέτοιο που είναι εσύ, το βλέπεις ότι τρέχει με μεγάλη ταχύτητα. Παρ' όλα αυτά, όταν απομακρύνεται πάνω από 7-8 μέτρα από σένα, βλέπεις ότι σταματάει και σε περιμένει. Ωραία. Και κάποια στιγμή το βλέπεις σκύβει και πηγαίνει πίσω από ένα δέντρο και περιμένει. Ωραία. Βγάζω το τόξο και πλησιάζω κι εγώ αργά-αργά με stealth προς τα εκεί που είναι αυτό και λέω ότι κοιτάει. Να μην το έχω μπροστά μου αυτό. Να έχω ελεύθερο πεδίο για να χτυπήσω. Ας πούμε ότι αυτό είναι εδώ. Ωραία, αυτό είναι εκεί, ξέρω εγώ. Εγώ, ας πούμε, είμαι στο δέντρο εδώ πέρα και έχουμε να ρίξω stealth. Ναι, ρίξε ένα stealth. Ωραία. Θα κάψω και κάτι όμως, agility. Ναι. Λοιπόν, έχω ένα ή ενάμιση, να δω λίγο. Thieves Art, ενάμιση, ωραία. Άρα, 2,5. Άρα, 1,5 συν 10 κάνω. Εντάξει, 121, 111. Ωραίος. Εντελώς αθόρυβος, πας. Σύνχα, ας πούμε, είσαι λίγο πιο πίσω. Εκτός, αν θες να το ρισκάρεις με φασαρία. Όχι, πιο πίσω είμαι, πιο πίσω. Ωραία, ωραία. Ας πούμε ότι είσαι, ξέρω εγώ, στα 10 μέτρα πίσω του, οκ. Okay. Να. Τον βλέπεις όμως. Πας αθόρυβα εκεί, Χουιξίν, και βλέπεις μπροστά σου. Ναι. Ένα φαίνεται σαν λαγός, ο οποίος όμως πρέπει να είναι τουλάχιστον 15-20 κιλά, μεγάλος λαγός. Ωραία. Ο οποίος φαίνεται να έχει σαν κέρατα στο κεφάλι του. Ωραία. Και τρώει. Ωραία, ναι, ναι. Παρατηρείς το πλάσμα αριστερά, πίσω από το δέντρο σαν να κάνει εμετό. Και βλέπεις από το στόμα του βγαίνει ένα περίεργο γκρι πράγμα σαν αυγό, το οποίο μυρίζει ωραία. Το πλάσμα σιγά σιγά, εξίσου αθόρυβα με σένα, πάει πιο πίσω και κρύβεται σε άλλο δέντρο και περιμένει. Κάνεις κάτι εσύ? Ναι, αυτό το πράγμα που βλέπω εγώ τι γίνεται, κάνει τίποτα? Όχι, απλά μυρίζει πάρα πολύ ωραία, σαν ένα πολύ ωραίο φρούτο. Όχι το αυγό, αυτό το που είδα το άλλο, το πλάσμα. Ο λαγός ας το πούμε. Είναι ο λαγός. Βλέπει, σηκώνει πάνω τα ρουθούνια του και αρχίζει και μυρίζει. Ωραία, κάνω ready action, έχω πλεισμένο το τόξο. Και καταλαβαίνω ότι του ρίξε το δόλωμα, από ό,τι μπορώ να υποθέσω. Δεν ξέρω αν φτάνω να το καταλάβω αυτά τα στατιστικά που έχω. Και περιμένω και άμα με τον πλησιάσει και μπει μπροστά, του ρίχνω βέντος. Ωραία, βλέπεις ότι ο λαγός πάει να πλησιάσει το δόλωμα. Ωραία. Και του ρίχνω μισό να δω λίγο τι προσθέτω στο βέλος. Με στη μουλά. Surprise attack, sneak. Πάρε και ένα level lead γιατί είναι surprise attack, σωστό. Ωραία. Μισό λίγο. Ωραία, έχω ένα, άρα δύο. Ένα level μόνο έχεις lead. Βλέπω crossbow, ένα, αν και range weapon είναι δύο δηλαδή. Έχεις range weapons και έχεις bows crossbows, άλλο ένα, δύο. Έχω δύο, συνολικά. Ωραία, και παίρνω ακόμα ένα, μου είπες.
Ναι, επειδή είναι surprise. Ωραία, ναι. 2 και 1. 74. 74. Πόσο damage κάνεις με το 4? Μισό να δω λίγο, μια στιγμούλα. Αν φέρεις με το bow 4 δηλαδή. Ναι, μια στιγμούλα, μια στιγμούλα. Περίμενε λίγο. 1 ως 5 light. Αφού, όχι, όχι, λάθος, λάθος. Μισό λίγο. Τι έχει με τον πίνακά σου, πρέπει να έχεις... Ναι, εγώ αυτό βλέπω, λογικά... Ένα δες το κάτω-κάτω, δες το κάτω-κάτω, άμα το δες κάτω-κάτω. Περίμενε, κρασμένο. 1 ως 4, 2 light. Ωραία. Ξερός κάτω ο λαγός. Ωραία. Και το βλέπεις το πλάσμα περιμένει. Θεωρώντας ότι πιθανώς αυτό είναι δικό σου θύραμα. Ωραία, πάω, πιάνω τον λαγό όσο μπορώ και τον πετάω προς αυτόν. Και του λέω, ξέρω εγώ, στο μυαλό του, καλή όρεξη. Χαρούμενος αυτός, πηδάει προς τα πάνω, τρώει το λαγό με μία χαψιά και έρχεται και τρίβεται πάνω σου. Και ελαφρώς νιώνεις τα καρφιά του σαν ελαφρώς να σε τσιμπάνε. Παρ' όλα αυτά φαίνεται ότι το κάνει με τέτοιο τρόπο ώστε να μην σε βλάψει. Το χαϊδεύω πάλι, ξέρω παιδί, το χαϊδεύω. Μετά από λιγάκι βλέπετε και το προηγούμενο αυγό που άφησε και αυτό διαλύονται, γίνονται εντελώς σαν slime μόνο. Ωραία. Λοιπόν, και συνεχίζω να πάω να βρω τους άλλους σιγά σιγά, με ακολουθεί. Σ' ακολουθεί και βλέπεις ότι πλέον δίπλα σου είναι χαλαρός, όχι επιφυλακτικός. Ωραία, 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 υπέροχα, υπέροχα, υπέροχα. Εσύ συνχά τον βλέπεις να έρχεται προς τα σας, με το πλάσμα αυτό χαλαρό. Παρ' όλα αυτά οι φλέβες σου συνεχίζουν να είναι γαλάζιες του Vixen. Quicksin, ίσως χρειάζεται να είσαι αλχημιστής, σωστά. Μήπως να κοιτάξεις λίγο, είσαι σίγουρα καλά. Είσαι λίγο περίεργος. Να κάνω ένα... Τι να κάνω, άλκεμι. Πώς να το βρω. Τι να, δεν ξέρω καν, δεν μου έρχεται καν σαν παίχτης, τι πρέπει να σκεφτώ, ας πούμε, αυτή τη στιγμή, για να υπολογίσω με το άλκεμι. Δεν μπορώ να σου πω. Αυτό ναι, ούτε μπορώ να φανταστώ. Βασικά κάτι να έχει να κάνει με το... περίμενε, περίμενε. Το έχω, το έχω, το έχω, το έχω, το έχω. Κάτι ανάπτω σε medicine. Magic που υπάρχει... το magic είναι το skill, υπάρχει το perk healing. Κάνει ένα τέτοιο. Αλλιώς alchemist. Άμα δεν είναι non-magic, τα non-magic medicine είναι καθαρό alchemy. Ναι. Θα το magic όμως, λοιπόν, magic δεν έχω, Όχι, δεν έχω τίποτα τέτοιο. Ωραία. Ρίχνω να... Δεν θα ρίξω πνεύμα, όχι. Απλά θα ρίξω ένα απλό ρόλο. 65. Φαίνεται ότι κατά κάποιο τρόπο σαν το αίμα του να μεταφέρεται και να λειτουργεί μέσα σου. Ναι. Δεν νιώθω όμως άσχημα, δεν νιώθω κάτι περίεργο. Όχι. Ωραία. Παρ' όλα αυτά νιώθεις κάθε στιγμή πως νιώθει και αυτό το πλάσμα. Ωραία, ωραία. Ναι, σύγχα φίλε μου, μια χαρά είμαι βασικά νομίζω. Και νομίζω ότι μόλις αποκτήσαμε ένα καινούριο σύμμαχο. Πρέπει να το βρούμε όνομα, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω, αγαπητοί μου σύντροφοι, τι γένος είναι. Μήπως μπορείτε να καταλάβετε εσείς. Ναι, πρωτού καταλάβουμε τι γένος είναι, είναι σύμμαχος και δικός μας ή μόνο δικός σου. Αυτό πρέπει να το διευκρινίσουμε λίγο. Ναι, έχει διαφορά. Ναι, έχει μεγάλη διαφορά. Εντάξει, σας προτείνω για αρχή να μην είστε πολύ κοντά του. Εμένα μην πιστεύετε, οπότε λαμβάνει και σας υποθέτω σιγά σιγά σαν αγέλη. Οπότε εντάξει, δώσ' του λίγο χρόνο να προσαρμοστεί. Ναι, αυτό να το διευκρινίσουμε λίγο, να κάτσουμε λίγο πιο μακριά, γιατί δεν το... δεν εμπιστεύουμε την πολύ η αλήθεια είναι. Μήπως μπορείτε να καταλάβετε τι γένος μπορεί να είναι. Κάνω μια έτσι ένα σκίτσο μόνο να δω πώς από κάτι γι' αυτά. Έχω, εγώ με την εμπειρία που έχω με τους φοίνικες, μπορώ να καταλάβω κάτι επιπλέον για αυτό το πλάσμα. Οι φοίνικες δεν έχουν γένος. Ρίξε ένα magic check. Όχι magic, οι φοίνικες κατά από ποιο σκύλ είναι. Αυτό ρίξε. Παίζει να δω φωτογραφία από το πλάσμα. Phoenix strength. Τι. Παίζει να δω φωτογραφία από το πλάσμα στο τέτοιο, στα handouts. Ορίστε. Ανέμορφο είναι κάμω την πουτάνα μου. Πάνω και εγώ το τσεκάρω λίγο αριστερά, δείξε άλλα από μακριά. Ξέρεις, το ρίχνω ματιές από εδώ, το ρίχνω ματιές από εκεί. Σκύβω λίγο παρακάτω, για να το δω από κάτω.
Ρίξε κι εσύ. Απλά μένω πάνω. Μου είσαι... Sorry. 82 πάνω. 82, οκ. Okay. Κάτσε να ρίξει και ο Σπύρος. Μου είσαι ένα skill που λέει insightful, που λέει searching an additional scenario lead τέλος πάντων και ενάμιση lead particular details on someone's person. Τι είναι αυτό, τι είναι αυτό, τι είναι αυτό, ποιο? Insightful. Είναι στα talent description. Talent. Α, οκ. Okay. Ναι. Στο perception ουσιαστικά. Εγώ βλέπετε. Τα έχω... Δείξε μου πως κάτι ακριβώς είναι. Ρίξε το perception, ρίξε. 2,5 και παίρνω κάτι και από αυτό ή όχι? Ναι. 3 δηλαδή. Συν μισό lead, ναι. Συν μισό. Τι ακριβώς λέει το talent? Σπύρο, τι ακριβώς λέει το talent? Things far more clearly than what is common. Ναι, εντάξει, κολλάει εδώ. Ναι, λέει you gain one level of lead to perception when actively searching. And an additional... Do notice particular details. Ναι. Μπορεί αυτός να μην ο Σπύρος να μην καταλάβει, αλλά να βρει κάτι που θα σε βοηθήσει σένα. Ναι. Άρα περίπου okay. 3 και μισό τρισήμιση, ναι. Όχι, παπαιδιά. 69. 69, ναι. Παρατηρείς... Στο δεξί του πόδι από την έξω μεριά, σαν μια περίεργη... τρύπα η οποία είναι κλειστή με μεμβράνη, η οποία δεν φαίνεται να έχει κάποια λειτουργία που να εξηγείται αυτή τη στιγμή. Εσύ, Σύνθα, αφού σου δείχνει ο Χάρβιντ αυτή την τρύπα, υποθέτεις ότι πιθανότατα να είναι το γεννητικό του ή της όργανο. Πιθανότατα θηλυκό, καθώς από την ελάχιστη εμπειρία που έχεις, συνήθως τα θηλυκά είναι αυτά τα οποία λαμβάνουν κάτι. Να το πω έτσι. Ναι, τους το λέω, τους το δείχνω και λέω ναι, ίσως πρέπει να είναι θηλυκού γένους. Μήπως Χουίξιν σε βλέπει σαν πιθανό σύζυγο. Λες. Βασικά θα σε ακολουθήσει, μήπως έχει τίποτα μικρά, μήπως έχει τίποτα αυγά, θα σε ακολουθήσει άμα έρθει μαζί μας, θα έρθει μαζί μας δηλαδή. Δεν ξέρω, θα δούμε. Λοιπόν, τη χαϊδεύω πάλι αφού είναι κορίτσι και τη στέλνω mindling, τι λες να σε λέω Σίλντρα. Τις λέω. Τι λες, κουνάει την ουρά της. Γράψα και στο chat το όνομα. Ωραία, λοιπόν, πάμε, κύριοι. Πάμε. Ναι, πάμε. Why not. Και τις κάνουμε mining. Side quest complete. Ωραία, θα έρθεις μαζί μας. Σε ακολουθεί, όπου πας. Ωραία. Πάμε, εσύ θα πάω μπροστά, εγώ θα πάω με τη σύλληρα πίσω, τελευταίο information. Οκ. Παρατηρείτε ότι όπως και να κινείστε, η σύλληρα πάντα έρχεται μπροστά. Ωραία. Σαν να οδηγεί. Ωραία. Εγώ πάω από πίσω της τότε. Δεν πάω καθόλου τελευταία. Πάω 4 μέτρα, ας πούμε, πιο πίσω της άμε. Λέω στο Χουίνξι... Για την affirmation, πώς λέω στο Χουίνξι... Χουίνξι, μήπως θα έπρεπε να πεις μπροστά. Να μην θεωρεί ότι είναι αυτή η αρχηγός της Αγέλης. Και ότι είσαι εσύ. Κοίτα να δεις. Μα εγώ είμαι. Εγώ είμαι αρχηγός σας. Δεν ξέρω που... Δεν εμπιστεύεται σένα. Παρόλο που λείπεται πολύ λίγες μέρες από το νησί, έχει αρχίσει η ιεραρχία και αμφισβητείται έμεσα. Μιλάω για το ζώο τώρα. Επειδή είναι λίγο στα νεύρα, αλλά. Μιλάω για το ζωντανό αυτή τη στιγμή. Ότι ο ζωντανό θεωρεί ότι συμπαθεί το Χουίνξιν βασικά και να θεωρήσει τουλάχιστον ότι ο Χουίνξιν είναι αρχηγός της Αγέλης. Κοιτάξτε να δείτε, επειδή μας είναι άγνωστο το μέρος και δεν είναι το λιμέρι της, θα την αφήσουμε να πάει μπροστά. Ναι, τουλάχιστον να περπατάς δίπλα της. Το σαν σκεπτικό ότι αν θεωρήσεις ότι αυτή είναι μπροστά, αυτή είναι αρχηγός, μην έχουμε κανένα άλλο τρόπο. Θα πάω διαγώνια πίσω της ένα μέτρο. Αυτό. Και καλά κάνω και εγώ από πίσω. Παρ' όλα αυτά, αυτή βλέπετε ότι δεν σας οδηγεί εντελώς βόρεια όπως θέλετε. Συνεχίζετε και την ακολουθείτε. Εσείς θέλετε να πάτε κάπως έτσι
Και αυτή πηγαίνει κάπως έτσι. Πού ακριβώς μας οδηγεί, κύριε? Ναι, αυτό... Σε κάνω και εγώ mind. Πού πάμε, κορίτσι μου? Βλέπεις, σαν σε κοιτάει λίγο. Και άμα σταματάς να κινήσεις, σταματάει και αυτή και σε κοιτάει. Θέλετε να περιμένετε εδώ, να ακολουθήσω εγώ, που θα πάμε? Δεν έχει νόημα, αν πάμε κάπου θα πάμε όλοι μαζί, απλά... Με μας θεωρεί αγέλητης, στην ουσία. Και απλά πιστεύω πολύ ότι... Να βρούμε πολύ πολύ να βρούμε κάποια τέτοια και να έχουμε πολλούς συμμάχους. Είτε μας φάνε ζωντανούς όλα μαζί. Εντάξει, εκεί είναι ένα ρίσκο που πιστεύω ότι θα το έπαιρνα. Να σου πω την αλήθεια, είμαι πολύ χαρούμενος που έχουν οι φιλίες στο πλάσμα. Μπορεί να σε έχει σημαδέψει για φαγητό. Πιστεύω ότι θα μέτρωγε, ρε φίλε. Εκτός αν είναι τόσο πονηρό που μας οδηγεί, ξέρω εγώ, στο χαμό, ξέρω εγώ. Δεν ξέρω. Αν μ' αφήγεις, για προσπάθησε να περπατήσει την άλλη μεριά, ξέρω εγώ, να δούμε αν θα σε ακολουθήσει. Ναι, μισό λίγο να μειώσω και την τέτοια, ωραία, ναι. Προς τα εκεί που θέλαμε να πάμε, τέλος πάντων. Οδεύω προς τα εδώ. Να δούμε αν έχει δικιά της βούληση ή αν όντως ακολουθάει εσένα. Πάμε από εδώ, λέω Mindling. Την κοιτάω. Βλέπεις ότι σε κοιτάει, σηκώνει την ουρά της και τρέχει μπροστά και αρχίζει και κινείται τώρα προς τα εκεί, αλλά πρώτη πάλι. Καλό αυτό, εντάξει. Ωραία. Εγώ κάθομαι με αφήνω ένα μέτρο της φάσης, scout. Να δώσουμε κάτι λάβο σε scout. Και στην Αγέλη, να ξέρετε, ο Λύκος πάει πάντα τελευταίος ο αρχηγός. Αφήνει μπροστά τους μάχημους και πάει πάντα τελευταίος. Να ξέρετε formation αυτό. Δεν είναι Λύκος. Ναι, εντάξει, από ό,τι φαίνεται, αν μαθαίνει στην Αγέλη, ίσως να συμπεριφέρεται κάπως έτσι. Μπορώ να κάνω και ένα κόσμο να δικαιολογήσω και το αρπί μου. Ναι, με. Ωραία. Κόσμος ή history? Γιατί, κόσμος. Δεν έχω κάτι, κομπλέ. Μπορεί να κάνω και εγώ ένα, να δω αν συμβαδίζει με αυτά που ξέρω για τον Λόγο. Εντάξει, τα παιδιά πάμε. Χάρβιντ, εσύ παρατηρείς ότι η συμπεριφορά της είναι πολύ κοντά στο στυλ Λύκου. Mm-hmm. Από αυτά που ξέρεις από τα νησιά τουλάχιστον. Οκ. Okay. Άρα εμπιστεύομαι και της λέω, ίσως να έχεις δίκιο, λέω στο Wings, σε αυτό που λες. Όντως, λέω, θυμίζει συμπεριφορά λίγο, αλλά καλό είναι να έχουμε λίγο το νου μας, αυτό μόνο. Εντάξει, δεν είναι για μας, το ξέρουμε πόσο, μισή ώρα, το ξέρουμε μια ώρα, το ξέρουμε. Είναι εμείς, δεν είναι. Ναι, όντως, καλό είναι να υπάρχει περισσότερο bonding, μόλις βρεθεί η ευκαιρία. Άρα τι κάνεις? Είμαστε στη φυλακή. Λοιπόν, πάμε προς το μέρος αυτό, προς το δείξτε μας τον κατεύθυνση, θα κατευθυνθούμε και εμείς, βόρεια, εκεί που λες, σιγά σιγά. Αυτό αρχίζει και κινείται προς τα εκεί που του δείξεις εσύ. Ωραία, 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 ωραία. Okay. Ακολουθάμε και εμείς από πίσω, πιο μακριά. Ωραία, αρχίζετε λοιπόν, κινείστε. Βλέπετε, περνάει μία, περνάνε δύο ώρες, η ομίχλη πλέον έχει σχεδόν διαλυθεί. Υπάρχει ζέστη σε σχέση με την έντονη δροσιά που υπήρχε το βράδυ. Και φαίνεται η Σίλτρα αλλοχαρά να κινείται προς τα εκεί που πάτε κι εσείς. Και οποιαδήποτε στιγμή βλέπετε ότι ξεφεύγει λίγο, βλέπει μάλλον ότι εσείς δεν ακολουθείτε, γυρνάει προς το μέρος σας και συνεχίζει την πορεία που της δίνετε εσείς. Mm-hmm. Ωραία. Λέω στο Χρυξή, λέω... αν περάσουν πολλές ώρες, καλό θα ήταν να πάτε να κυνηγήσετε πάλι μαζί. Πιστεύω είναι καλή ευκαιρία. Ναι, ναι, ναι. Βασικά, αν δεν φτάσουμε εκεί που θέλουμε μέχρι το σούρουπο, θα βγούμε τη σύλλα για την ύγη να φέρω και φαγητό να φάμε. Οκ. Okay. Ωραία. Σε όλη τη διαδρομή, ακούτε κάποια μουρμουριτά από και που ο Ντόση είναι καλύτερος. Ντόση είναι καλύτερος. Εσύ κάνεις κάτι με τον Ντόση σε όλη αυτή τη διάρκεια που περπατάτε? Όχι, απλώς μουρμουρά. Τον ακούω καθόλου, καταλαβαίνω τι μουρμουρά. Η αλήθεια είναι, τον ακούτε, ναι. Εσένα, Θανάση, σου φαίνεται υπερβολικά απίθαρχη, ρε παιδί μου. Οντός δεν υπάρχει περίπτωση να κινείται μπροστά σου. Να ξεφεύγει και να αρχίζει να τριγυρνάει γύρω-γύρω.
Εντάξει, βέβαια είναι η αρχή ακόμα. Σου θυμίζει τις αρχές, πώς και ο Ντόση σου και βγάλει την Παναγία μέχρι να τον εκπαιδεύσεις. Αφού ακούω το σύνθημα που λέει που μπορμποράει, τον πλησιάζω και του λέω. Σύμχρα, προσπάθησε όσο το δυνατόν. Ξέρω εγώ, καλή, πιστεύω θα ήταν καλό να μην δει τον Ντόση. Τουλάχιστον ναι. Όχι τις πρώτες ώρες. Ίσως άμα δεθεί λίγο παραπάνω του Χουίξη, δεν λέω άμα είναι κάτι ανάγκη, αλλά κάτι για κάτι. Το ξέρω. Ναι. Άμα τον έβγαζα πριν, όταν είπε ο Χουίξη να ήμασταν ίσχυοι, δεν θα... Δεν θα είχε εμπιστευτεί καθόλου φορά. Είχε καλό τέλος. Ναι. Ναι. Ίσως πιο μετά. Οπότε να τα αποφύγουμε όσο μπορούμε. Οκ. Συνεχίζεται για περίπου άλλες 6-7 ώρες, υποθέτω με κάποιο διάλειμμα, χωρίς να βρίσκεται κάποιο κίνδυνο. Το Σούρου που έχει αρχίσει και πέφτει, παρατηρείτε ότι μπροστά σας το δάσος έχει αρχίσει και αραιώνει και το χώμα, βλέπετε ότι η Σίλντρα έχει αρχίσει και γίνεται νευρική, μυρίζει το χώμα και παρατηρείτε το χώμα έχει αρχίσει πλέον και έχει ένα μαύρο χρώμα. Αντί για το καφέ, καφέ πράσινο που είχε με τα βρία πριν. Συνεχίζετε. Παρ' όλα αυτά είστε εδώ στις κατεύθυνσεις σας. Μαύρο χώμα, είναι ακόμα χώμα όμως. Μάλλον. Μπορείτε να το τσεκάρετε. Παίρνω λίγο, παίρνω μια πολύ μικρό και το γεύομαι να δω πώς είναι. Οκ. Okay. Πάρα πολύ πικρό, σαν στάχτη. Εγώ το σκάβω λίγο, το παίρνω λίγο στο χέρι μου, το τεινάζω πιάτα. Παρ' όλα αυτά παρατηρείτε ότι η περιοχή γύρω-γύρω είναι πολύ έφορη. Έχει διάφορα πολύχρωμα λουλούδια που δεν είχε αλλού. Έχει πολλά φυτά, πιο μικρά δέντρα. Τι κάνεις εσύ Σπύρο, sorry. Τίποτα, απλά το περιεργάσαι και λίγο στο χέρι μου και αυτά και έλεξα να πες από τους ομιλούς πως εδώ τίποτα παραπάνω, αλλά δεν... Όχι, δεν βλέπεις κάτι παραπάνω. Okay. Εγώ της κάνω mind link. Της λέω, θες να φύγουμε από εδώ. Τη βλέπεις σχετικά νευρική. Φοβισμένη, ναι. Νιώθεις την καρδιά της να χτυπάει έντονα. Ναι. Κύριε, η Σίλντρα μου δίνει να καταλάβω ότι αυτό το μέρος, σε αυτό το μέρος κάτι δεν πάει καλά, είναι πολύ νευρική. Μήπως υπάρχουν καραδοκούν εχθροί, όπως στο Άλταρ πίσω. Δεν ξέρω. Τι λέτε να κάνουμε. Πέρα ή να φύγουμε. Καλώς, καθώς νομίζω αυτή είναι η διαδρομή μας. Η Σίλντρα, θυμίσω ότι είναι ζώο. Άμα υπάρχει κάποιος πολιτισμός όπως... Λέγαμε, η Σίλντρα δεν θα ερχόταν εδώ, θα το φοβόταν το μέρος. Μήπως καταλαβαίνει ότι είναι το λιμέρι κάποιου πλάσματος το οποίο φοβάται ακόμα και η ίδια. Αλλά το σκέφτομαι. Δεν ξέρω. Ρώτα την. Αυτή η Παναγιώτη μπορεί να είναι πάνω στα δέντρα. Δεν το ξέρεις. Έχει βασικά, δεν μπορώ να το ξέρω αυτό όντως. Έχει hooves, οπότε μάλλον δύσκολο. Μάλλον απίθανο. Αν δεν έχει κάποιο μαγικό τρόπο να το κάνει. Πώς θα το πω τώρα αυτό. Κοιτάω το δέντρο και της κάνω mindling. Μπορείς να ανέβεις πάνω. Και κοιτάει. Με απορία, γέρνει το κεφάλι της αριστερά-δεξιά. Γάνε σέτα. Λοιπόν. Κοιτάω το Χουίξη, το αντιλαμβάνομαι, το χρησιμοποιεί mindling. Δεν μπορείς να το καταλάβεις, όταν δεν παίρνεις κάποια εικόνα. Ναι, βασικά το λέω, πώς επικοινωνείς μαζί της. Είναι αυτό το μπλε το υγρό που σου έχει βάλει μέσα στις φλέτες σου. Απαντάω με mindling. Πάνω κάτω, όπως συζητάς και εσύ με τους φίλους σου. Προσπάθησε να μιλήσεις σε αυτή με εικόνες και όχι με τέτοιο. Και όχι με λόγια. Ναι. Ωραία. Τι πρέπει να κάνω για να μιλήσω με εικόνα... Τι πρέπει να ρίξω. Κάνε ένα mental save σκεπτόμενος ότι σκαρφαλώνεις, ξέρω. Φτιάνεις την εικόνα ότι σκαρφαλώνεις το δέντρο. Ναι.
Με ένα lead το οποίο έχω δηλαδή, ναι. Για τη σκαρφαλώνια αυτή σου δηλαδή. Ναι. Φαίνεται να κάθεται κάτω και να σε κοιτάει. Για μισέ τα. Ωραία. Ναι, συνεχίζουμε, τι κάνουμε. Δεν ξέρω, τι θέλετε κύριε. It's up to you. Ωραία, πάμε να δούμε τι έχει παραπέρα. Δεν μπορούμε να κάτσουμε. Άμα παίρνει στρούφο, να πάω μια στιγμή να κυνηγήσω εδώ κοντά με τη Σύντρα. Με τη Σύντρα. Είναι απογευματάκι πλέον πάντως. Έχουμε βγει από τη βλάστηση, είμαστε ακόμα στη βλάστηση μέσα. Είστε ακόμα στη βλάστηση, αλλά φαίνεται ότι αν συνεχίσετε λίγο ακόμα θα αρχίσει το δάσο να αραιώνει. Ήδη έχουμε αρχίσει. Α, πάμε μέχρι τις άκρες του δάσους. Και α μείνουμε σε εκείνο το σημείο, ξέρω εγώ, να μπορέσει και εσύ να κυνηγήσει και να έχουμε κι εμεί μια μικρή κάλυψη στο δάσο. Αν χρειαστεί. Έγινε. Συνεχίζεται. Ναι, λέω η Σύλλητρα με Mindlink, πάμε. Μέχρι τη Σύλλητρα τώρα μένει πίσω από σένα. με κάτω το κεφάλι, αλλά πάνω την ουρά, σαν σε γρήγορση. Διστακτικά σε ακολουθεί. Ναι. Κύριε, έχετε το νου σα τηλιόφωνο πολύ ανεχομένη. Mm-hmm. Είχα ιδέα από πέρα στην ηρεμήσω ότι όλα καλά, ωραία, οι υπόλοιποι, τα όπλα σας. Εγώ έχω βγάλει το τόξο, το κρατάω κάτω και κρατάω και ένα βέντο, το έχω περάσει οπλισμένο, αλλά δεν το έχω κάτω, το έχω σηκωμένο. Οκ. Εγώ, πάνω. Ναι. Κάθομαι κάτω, τώρα που έχουμε αρχίσει και είμαστε σταθεροί. Έχω το τόξο μου δεξιά, ναι, και είμαστε, έχω πάρει ένα κομμάτι ξύλο. Είπαμε να προχωρήσουμε λίγο ακόμα. Προχωράμε λίγο ακόμα. Α, οκ, εντάξει. Να φτάσουμε στις άκρες του δάσους. Αλλά το τόξο σου το έχεις έξω, ε. Ναι. Ωραία. Προχωράτε λοιπόν για κάνα τεταρτάκι 20 λεπτό. Βλέπετε ότι σιγά σιγά ο ήλιος έχει αρχίσει και υποχωρεί. Το σούρου που είναι κοντά. Και αφού προχωρήστε μισή ώρα, βλέπετε τα δέντρα σιγά σιγά όλο και γίνονται πιο αραιά, μέχρι που μπροστά σας βλέπετε ένα πάρα πολύ όμορφο θέαμα. Καταλαβαίνετε ότι έχετε φτάσει στις αρχές του βουνού. Γύρω γύρω υπάρχει γρασίδι κάτω, διάφορα βρύα και μαύρο χώμα. Καταλαβαίνετε ότι το βουνό δεν είναι ένα απλό βουνό, αλλά είναι ένα ηφαίστειο. Και αυτό το μαύρο κάτω είναι λάβα η οποία έχει κρυώσει. Βλάστηση αριστερά και δεξιά, πολύ όμορφη, πολλά χρώματα. Πίσω από το βουνό φαίνεται ο ήλιος να είναι έτοιμος να πέσει πάνω στο, πίσω από το βουνό, να χαθεί από πίσω του. Και αριστερά, στους πρόποδες του βουνού, παρατηρείτε γιγάντια, θα μπορούσες να το πεις κτίσματα, απλοϊκά βέβαια, φτιαγμένα, βλέπετε, κομμένους τεράστιους κορμούς από τα δέντρα που είχατε πίσω σας και φυλλωσιές γύρω τους. Και φαίνεται σαν να βλέπετε τέσσερα τέτοια κτίσματα, πέντε, εκ των οποίων το ένα να είναι αρκετά πιο μεγάλο. Γιγάντια όμως κτίσματα. Σκεφτείτε τα μικρά, όχι το μεγάλο, φτάνουν ύψος γύρω στα 10 μέτρα. Και διάμετρο περίπου άλλα 15-20 μέτρα το καθένα. Πάνω μου θυμίζει τίποτα, μου θυμίζει τίποτα εικόνες αυτές από την Ντολόρες, όταν έβλεπα το πεδίο της μάχης. Όχι. Στη μέση αυτών των κτισμάτων βλέπετε τεράστιους ογκόληθους, ο καθένας διπλός και τριπλός από εσάς, να σχηματίζουν ένα κύκλο και στη μέση τους να καίει φωτιά. Μέσα από ένα από αυτά τα κτίσματα παρατηρείτε κάτι να κινείται. Κάνετε κάτι, γιατί είστε στο ξέφωτο, θα σας δούνε. Εγώ θα κρυφτώ βασικά. Ναι, τραβιόμαστε πιο πίσω. Μέχρι να δούμε τι είναι. Εγώ τουλάχιστον τραβιόμαστε. Ναι. Εσύ, Χουίξι, νιώθεις και την... πώς τη λένε? Σύντρα. Και τη Σύντρα αμυντική. Και τη βλέπεις ότι πάει και κρύβεται πίσω από ένα δέντρο. Ωραία. Ρίξτε μου ένα stealth όλοι. Ναι. Και ρίξτε κάποιος και για την Halloween. Με συμπέτει. Δεν έχω στέλθει, νομίζω. Πριν τα στέλθει, είναι στα basic. Παιδιά, θυμηθεί. Πώς είχα κρύβεται. Δεν έχω, ναι. Α, 85. Και ο Χουίξιν.
και εσύ. Ρίξτε και ένας για την... Παρ' όλα αυτά η Halloween φαίνεται να μην είναι καλά. Ναι, φαίνεται να μην είναι καλά κρυμμένη. Μέσα από το τεράστιο αυτό κτίσμα. Είναι κοντά αυτά τα κτίσματα. Είναι γύρω στα 100 μέτρα μακριά σας. Εντάξει, πεθάναμε δηλαδή. Βγαίνει ένα τεράστιο πλάσμα, θα μπορούσατε να πείτε ότι είναι άνθρωπος. Παρ' όλα αυτά φαίνεται να έχει ένα κεντρικό μάτι, είναι καραφλό. Ψηλό, γύρω στα 8-9 μέτρα. 3-4 φορές σαν και εσάς. Τα χέρια του χοντρά, σαν το κορμί σας και πιο χοντρά. Φαίνεται να είναι ντυμένο με δέρματα, με πολλά κομμάτια δέρματος. Και βλέπω ότι σε κάποια σημεία προστατεύει το σώμα του με scales τα οποία θα μπορούσατε να πείτε ότι μοιάζουν παραπλήσια με αυτά τη σύλδρα. Γυρνάει προς το μέρος σας, δείχνει με το μεγάλο του χοντρό δάχτυλο την Halloween και λέει σε σπαστά common: ποιος εσύ? Το πλάσμα μοιάζει κάπως, να σας το δείξω. Έχει παραμορφωμένο πρόσωπο, δεν κρατάει το όπλο που θα δείτε. Παρ' όλα αυτά στα χέρια του αριστερά και δεξιά φαίνεται να έχει τα scale σαν προστασία. Κάπως έτσι. Και δείχνει την Halloween και λέει ποιος εσύ? Να το κόψουμε εδώ. Να. Ποιος εσύ? Ποιος? Να θες και ψήμα. Ποιος είμαι εγώ? Γιατί ζω? Ναι, ωραία. Καλά δεν είναι? Καλά πήγε. Γιατί τώρα θα πάρει σίγουρα μια ώρα αυτό άμα το ξεκινήσουμε. Απέκτησε και πέτει ο Χρυξίν. Από το side quest στο side quest είμαστε πάντως. Μέχρι αυτή το main quest, στη Skyrim έχουμε γίνει. Κανονικά, κανονικά. Το ταξίδι δεν είναι τόσο σύντομο. Δεν είναι τόσο σύντομο. Η αγαπημένη μου φάση όλο το session ήταν το γαμάτο, ήταν γαμάτο αυτό. Ωραία, ναι. Λοιπόν, οπότε θα τα πούμε σε κάποια εβδομαδούλα πάλι λογικά. Ελπίζω. Θα ήθελα να πιστεύω. Ελπίζω να τα πούμε σε κάποια εβδομάδα. Παιδες, όσοι παρακολουθήσατε το βίντεο, ευχαριστώ που παρακολουθήσατε. Έχουμε ακόμα πολύ πράγμα. Έχουμε ακόμα πολλά session. Θα τα δούμε στο μέλλον. Like, share, subscribe στα βίντεο, βοηθάει. Comments από κάτω αν θέλετε να ρωτήσετε οτιδήποτε ή να σχολιάσετε το οτιδήποτε. Και αυτά. Θα τα πούμε στο επόμενο. Μέχρι τότε. Bye bye.